Τρίτη φορά που εξάγει το θεσμό στον play-outs. Το match έχει ξεκινήσει. Εμείς θα περάσουμε στη σέντρα αυτού του αγώνα. Πανετολικός Λαμία. Το νούμερο 3 των play-out και νούμερο 9 στη συνολική κατάταξη αντιμετωπίζει την πρώτη τελευταία Λαμία που θέλει να ξεφύγει σιγά σιγά από το μείον 5 από τον Ατρόμητο που πλέον έχει γίνει μείον 8. Περνάμε λίγο στις εντεκάδες των δύο ομάδων. Αφού πρώτα ευχηθούμε χρόνια πολλά στον αρχηγό και αριστερό οπισθοφύλακα των γηπεδούχων Αλέξανδρο Μάλι. Κάτω από τα δοκάρια για τα Καναρίνια είναι ο Γιάννης Ανέστης και μπροστά του ο Κορνίνιους και ο Γιάκουμ Λάρσον. Αριστερά ο δεξιά ο Μάλις, αριστερά ο Περέιρα. Τα χάφη Φλόρες με τον Γιώχαν Μάρτενσον. Η τριάδα τους νοσοπαιδικούς είναι ο Μεντόζα, ο Ντουάρτε, ο Νάντρε Ιντάγκο, πίσω από τον φουνταριστό Νίκο Καρέλη που θέλει να πετύχει το 10ο γκολ του για φέτος. Για τους Κιανόλευκους, τερματοφύλακας είναι ο Μπόγιαν Σαράνοφ, ο ήρωας του προημιτελικού με τον Άρη, Λούκας και Αντέτζο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αριστερά ο Σαραμαντάς που έχει κερδίσει επάξια τη θέση του, δεξιά ο καινούριος Ντέιβιτ Σιμών στην πρώτη του συμμετοχή με τα Κιανόλευκα. Μπεχαράνο και Τσανδάρης θα είναι στο χώρο του κέντρου. Ρόμανιτς Μπαγκούρα στα εξτρέμ. Και στην κορυφή της επίθεσης θα εναλλάσσονται ο Γιώργος Μανούσος και ο Τάσος Καραμάνος. Ο Γιώργος Μανούσος είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των play-outs. Έχει 7 γκολ περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο με τη φανέλα του Ατρομήτου και τις δύο χρονιές. Ένα φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό. Το μάτς γίνεται στον απόϊχο της τρομερής χθεσινής επιτυχίας του Μίλτου Τεντόγλου. Λογικά θα είναι και η μοναδική στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. 8.55 πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου. Βγήκε πρώτος. Ενώ έκανε και ένα ακόμα τρομερό άλμα στο 8.51. Επίσης, ακόμα φυσάμε και δεν κρυώνει τρομερή πτυχία του νέου προέδρου της ΕΟΚ, του Λιόλιου, που υπέγραψε για την εθνική μας, για το Eurobasket, τον σπεσιαλίστα προπονητή, τον αστέρα αυτόν του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Δημήτρη Τούδη, αλλά και την επιτυχία της Μαρία Σάκαρης, η οποία ανέβηκε στο νούμερο 3, περνώντας στο τελικό του Indian Wells. Κέρδισε χθες την Πάολα Μπαντόσα από το νούμερο 7, έχει φτάσει ήδη στο νούμερο 3 και αν αύριο νικήσει τη Σιόντεκ, την οποία της έχει πάρει τα 3 από τα 4 παιχνίδια που έχουν αναμετρηθεί, η Πολωνία είναι στο νούμερο 4, η Μαρία θα ανέβει στο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης. Τρομερή και φοβερή τον τελευταίο 1,5 χρόνο, μακάρι να συνεχίσει. Σε αυτό το τουρνουά έχει χάσει μόνο ένα σετ και αυτό στο χθεσινό ημιτελικό απέναντι στην Παντόσα. Και να μπούμε και στο παιχνίδι, δεν έχουμε δει κάτι τρομερό. Ο Πανετολικός είναι αυτός που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αν και η Λαμία είναι αυτή που θα έπρεπε να το θέλει περισσότερο, ο Πανετολικός είναι σχετικά ήσυχος. Προσπάθεια για τους Κιανόλευκους που παίζουν με μαύρα σήμερα να δημιουργήσουν κάτι, δεν τα καταφέρνουν. Τώρα η μπάλα πάει στον Αντέτζο που πιέζεται από τον Καρέλη, τον τριπλάρει υπέροχα. Αν καταφέρει να βγάλει καλά και τον Καραμάνο, πέφτει στα πόδια τον Μπεχαράνο και κερδίζει τη φάση και το πλάγιο. Να πούμε ότι το σκορ και στα άλλα τρία παιχνίδια των play-outs, καθώς και τα αυριανά μάτς. Το μεσημέρι ο Όφη ιτήθηκε στο Ηράκλειο από τον Ιωνικό 2-3. Προηγήθηκαν με 0-3 οι νικαιώτες με γκολ του Ρωμάου, του Μίγα και του Ντάλσιο. Μείωσαν οι κριτικοί αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι καλύτερο. Και τώρα βλέπουμε μια πάσα Καραμάνου προς τον Μανούσο. Κόβει ο Κορνίλιους. Ο Κορνίλιους ο οποίος είναι εξαιρετικός στο φετινό πρωτάθλημα, ένα από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς. Και καθώς η Λαμία ανακτάει την μπάλα, κερδίζει ένα φάουλ κοντά στη γραμμή του πλάγιο, περίπου στο κέντρο. Να συνεχίσω αυτό που έλεγα. Βόλος Αστέρας Τρίπολης 0-2.
τα γκολ ο Ρίτζης και ο Πασκουάλ στο 25 και στο 15 με πολλές απουσίες. Η Πελοποννήσοι δεν τους πτώησε, ο Βόλος ήταν κακός. Είχαν και δύο γκολ που ακυρώθηκαν σωστά ως offside η ομάδα από την Τρίπολη. Τώρα ο Πανετολικός κερδίζει ένα φάουλ πίσω στο χώρο του κέντρου. Το κερδίζει ο Φλόρες, παίζει, επαναλαμβάνω, δίπλα στο Μάρτενσον. Καταφέρνουν να κλείσουν την μπάλα οι Κιανόλευκοι, αλλά είναι offside. Κατοχή πάλι τα Καναρίνια. Και επιστρέφουμε στα σκορ. Επαναλαμβάνω, 0-2 ο Αστέρας του Βόλου. Ο Βόλος που ανέβηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκε μέσα στο Τερισνίνης. Παρ' όλα αυτά δεν έφτασε για να πάρει έστω έναν βαθμό τον αποδεκατισμένο Αστέρα. Η Λαμία έχει πάρει τώρα στα τελευταία δύο λεπτά την πρωτοβουλία των κινήσεων. Παρ' όλα αυτά περιορίζεται σε ανούσια κατοχή. Το τελευταίο μάτς των play-outs πριν από αυτό, ο Ατρόμητος νίκησε τον Απόλλων Σμύρνης, έκανε άλλο ένα βήμα για την παραμονή του, ενώ η ομάδα της Ριζούπολης δείχνει να βυθίζεται όλο και περισσότερο στο ενδεχόμενο του χρόνου να παίζει στη Super League 2, ούτε καν για μπαράζ. Δεν πιστεύω θα πάει. Τώρα το μάτς έχει διακοπεί, είναι κάτω ο Μάρτενσον, ο Μάρτενσον πρέπει να είναι κάτω, όχι, ναι, ναι. Τώρα σηκώνεται σιγά σιγά, ήρθε εδώ σε μια επισημαχία με τον Μάνους, αγκαλιές. Δεν υπάρχει κάτι. Επαναλαμβάνω, το γκολ του Ατρομήτου το έβαλε στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων ο Κουλούρης, ο οποίος είναι τρομερός, κλήθηκε και στην εθνική και μπράβο του. Δεν θέλω να πείτε τη γνώμη σας για τα γεγονότα που έγιναν, για τον Μίλτο, για την Τάκαρη, φυσικά για τον νέο μας προπονητή. Επίσης να αναφέρω εδώ ότι ο Ζήσης με τον Ντικούδη, η γενική αρχηγή νομίζω της εθνικής ομάδας, θα βρεθούν αυτές τις μέρες στο Μιλιγουόκι για να κλείσουν και το Γιάννη Αντετοκούμπο εν όψη του Eurobasket το Σεπτέμβριο. Θέλω τη γνώμη σας, εννοείται είναι πολύτιμη. Σιγά σιγά μπαίνω και στα σχολιά σας. Σας ακούω. Την μπάλα την έχουν η ομάδα, την έχει η ομάδα από το Αγρίνιο. Κλέβουν, αλλά με φάουλ. Οι Στορελαδίτες, ένα φάουλ που δίνεται στο 1 το λεπτό. Ενώ ο Φλόρες είναι στο έδαφος. Σιγά σιγά να μπαίνουμε και οι υπόλοιποι, μπαίνουμε στη συνομιλία, γράφουμε, εννοείται, σπάμε. Πάμε το κουμπί των like, κάνουμε όλο και περισσότερα subscribe, εγώ σας θέλω. Το ξέρω ότι το match δεν είναι και το καλύτερο για prime time, παρά όλα αυτά ένα match μεταξύ δύο ομάδων είτε με ενδιαφέρον, όπως ο Πανετολικός είναι μια πολύ fan to watch ομάδα φέτος. Θα λέγανε και στο χωριό μου. Ενώ αντίθετα η Λαμία μπορεί να μην είναι και η πιο θεαματική ομάδα. Παρ' όλα αυτά καίγεται για τους τρεις βαθμούς. Καίγεται να πλησιάσει τον Ατρόμητο. Γιατί να δώσει μπαράζ, άλλωστε, αλλά η ομάδα του Περιστέρη φαίνεται ασταμάτητη. Εδώ τα λέμε. Πιο πιθανό το έχω να πιάσει τον Ιωνικό. Δύσκολο και αυτό. Άρα τον Ατρόμητο είναι σε δαιμονιώδη φόρμα η ομάδα από το Περιστέρι. Ενώ η ομάδα του Σπανού φυσικά είναι καλή. Είναι από τις καλές ομάδες του play-out κατά τη γνώμη μου. Παρ' όλα αυτά έχει τα σκαμπανεβάσματά της ο Ατρόμητος. Δείχνει την πραγματική του κλάση τα τελευταία μάτς. Έχει ανακάμψει, έχει ξεκολλήσει για τα καλά την τελευταία θέση.
Το οποίο έχει βυθιστεί ο Απόλλωνας μόνος του, έχει ξεπεράσει και τη Λαμία, κάτι που μέχρι, αν το λέγατε πριν 10 αγωνιστικές, σας έλεγα, παιδιά, δύσκολο. Σιγά σιγά μπαίνετε κι εσείς, μπαίνετε στο chat, μου γράφετε τα σχόλιά σας, κάνετε like, κάνετε subscribe και ακολουθούν τα μεγάλα αυριανά derby. Στις 3.30 ο Πας Γιάννινα αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, ο Άρης στις 7 υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ντέρμπι δικεφάλων, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ στις 7.30. Ο ΠΑΟΚ που γυρίζει την τεράστια επιτυχία του απέναντι στη Γάνδη, έχει σχεδόν εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, επομένως θα φαίνε, η λογική λέει ότι θα τα δώσει όλα για τους δύο στόχους που του απομένουν, την Ευρώπη, με την οποία, στην οποία κρώθηκε με τη Μαρσέιγ, και το κύπελλο Ελλάδας, που κατά πάσα πιθανότητα οι ημιτελικοί θα γίνουν τέλη Απριλίου. Αυτό ενδιαφέρει και τη Λαμία, αλλά και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε αιώνιο ντέρμπι και μετά από πάρα πολλά χρόνια στον τελικό, αλλά μπορεί να δούμε και δύο ομάδες εκτός Αθήνας. Επίσης σχετικά σπάνιο. Δεν νομίζω ότι το έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όλα τα σενάρια έχουν ενδιαφέρον. Συλλογική λέει ότι θα δούμε τον Παναθηναϊκό απέναντι σε μία από τις δύο πρωτοπόρες. Θα δείξει. Εσείς κάνετε like, κάνετε subscribe και εννοείται συμμετέχετε στην ομιλία. Λέτε τις προβλέψεις σας. Λέτε ποιοι παίκτες σας αρέσουν από τις δύο ομάδες. Λέτε ό,τι θέλετε και εγώ θα το διαβάσω. Στο ημίχρονο θα δούμε και σκόρα από άλλα παιχνίδια. Παναλαμβάνω, Πανετολικός Λαμία 0-0 στο 12. Χωρίς κάποιο ενδιαφέρον το μάτς μέχρι στιγμής. Αλλά ας το παρακολουθήσουμε, γιατί τόση ώρα με έχετε να μιλάω. Ένα πλάγιο για τη Λαμία, αφού ο Ντάγκο βάζει το πόδι του. Μια ωραία μακρινή σέντρα του Λούκας. Παρ' όλα αυτά γίνεται επιθετικό φάουλ. Πείτε μου, τι πιστεύετε ότι θα είναι το σημερινό μάτς. Νίκη, ισοπαλία, εννοείται, απαντάτε εκεί στο chat. Όλοι like, λέει ο Nick Hacker, 2008. Σε ευχαριστούμε, Nick. Ναι, όντως, αλλά η Λαμία καίγεται, Nick. Ακολουθούμε το παράδειγμα του Nick, κάνουμε like, κάνουμε subscribe, συμμετέχουμε στο chat, λέμε και εμείς τις προβλέψεις μας. Τώρα θα δούμε αυτό το foul που κέρδισε η Λαμία. Πολύ κοντά σημαίνει του corner, στο 13ο λεπτό. Μια μπαλιά εκεί που βρίσκει το Φλόρες, αλλά χάνει. Ούτε ο Μάλης καταφέρει να κρατήσει μέσα την μπάλα. Και μια βιαστική ενέργεια διώχνει σε πλάγιο. Σχετικά κοντά στην περιοχή του Πανετολικού. Τελείωσε ο Ραμαντάς. Μανούσος. Καραμάνος κάνει την μπάλα. Και ο Λούκας γυρίζει, και ο Λούκας, με συγχωρείτε, και ο Λάρσον γυρίζει στον Ανέστη. Και τώρα ο Πανετολικός βγαίνει από τα αριστερά. Πλάγιο για τη Λαμία. Ο Πανετολικός έχει κάτσει, δεν έχει την όρεξη των πρώτων λεπτών. Πιάνουμε. No goal και άσο. Λοιπόν, εγώ λέω goal goal. Κολότερο ρίτα. Συμφωνώ με τον Νίκ Χάκερ. Παίξτε τα λεφτά σας στο goal-goal. Τώρα για τον Νίκο Καρέλη, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι είναι ένα μάτς που ο Πανετολικός θα πάρει goal από τους περιφερειακούς του. Για να δούμε. Η Λαμία παίζει σχετικά σφιχτή άμυνα. Δεν είναι ότι έχει και την τρομερή άμυνα, αλλά έχει δεχθεί λιγότερα goal όμως από τον Πανετολικό. Έχει την πέμπτη χειρότερη άμυνα φετινή Super League. Ενώ ο Πανετολικός έχει την τέταρτη, έχει δεχτεί 39. Παρ' όλα αυτά έχει βάλει 27, ενώ η Λαμία έχει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση. Έχει 19 γκολ στο πρωτάθλημα. Νομίζω ο Απόλλωνας είναι η μοναδική ομάδα που έχει βάλει λιγότερα. Με συγχωρείτε αν κάνω λάθος. Εκτελεί ο Αντέτζο. Εκεί που βρίσκεται τον Μπαγκούρα,
προσπαθούν να κρατήσουν μέσα οι Λαμιώτες. Κλέβουν τα Καναρίνια. Φάουλ δείχνει διαιτητή στο Μεντόζα. Το οποίο θα εκτελεί στο 16ο λεπτό. Ναι, το φάουλ έγινε πάνω στο Μεντόζα από τον Γιώργο Σαραμαντά. Και τώρα ο Πανετολικός σε μια επίθεση από τα αριστερά δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα. Η κενοκίτρινη. Τελείται το πλάγιο. Εκ νέου κερδίζουν, θα εκτελέσουν την, θα βάλουν την μπάλα στο παιχνίδι από τα πλάγια. Οι φιλοξενούμενοι, που δείχνουν έχουν ενέργεια, αλλά ο Πανετολικός σχετικά καλά κλείνει τους χώρους. Τιμών επαναλαμβάνω στην πρώτη του συμμετοχή, εκτελεί το πλάγιο. Κλέβουν, κλέβει ο Τίτορμος, αλλά αυτό το κέρδος είναι πολύ προσωρινό. Παρ' όλα αυτά ούτε η Λαμία κρατά την μπάλα και τώρα ο Πανετολικός θα πάει σε μια σετ επίθεση. Φλόρες προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, δεν τα καταφέρνει. Παρ' όλα αυτά τώρα ο Μάλης έχει την μπάλα. Τα δεξιά. Ο Ντουάρτε χάνει την μπάλα παρότι συγκλίνει ωραία. Και τώρα η Λαμία στην αντεπίθεση. Σανδάρης κερδίζουν ένα φάουλ μερικά μέτρα, αρκετά μέτρα από την περιοχή, αλλά σε καλή θέση για να ανοίξει το παιχνίδι. Το φάουλ έγινε στο Μανούσο. Νομίζω από τον Μάλι. Την εκτέλεση του φάουλ ο Μπεχαράνο. Τυπάει, διώχνει αμυντική, πετάει μακριά ο Φλόρες. Κρατάει, δεν καταφέρει να κρατήσει μέσα ο Σαραμαντάς. Με συγχωρείτε, ο Μπεχαράνο. Και ο Πανετολικός κερδίζει ένα φάουλ το 18ο λεπτό. Όχι, είναι πλάγιο, δεν δίνει το φάουλ, θα το εκτελέσει τώρα ο Μάλης. Κλέβουν εύκολα οι φιλοξενούμενοι, αλλά παραχωρούν εκ νέου πλάγιο, αλλά πολύ πιο μακριά από την περιοχή τους. Αλεξάνδρος Μάλης το εκτελεί αφού παίρνει πολλά μέτρα. Προσπαθεί να κρατήσει ο Ντουάρτε. Πάει προς τα πίσω, δίνει στο Φλόρες. Φλόρες δεν μπορεί να νικήσει το Σαραμαντά, ο οποίος παραχωρεί ένα πλάγιο. Σαραμαντάς, ο οποίος είναι εξαιρετικός όσο παίρνουν τα παιχνίδια. Το πλάγιο εκτελείται από το Μάλι. Ξανακερδίζει πλάγι, έχει κερδίσει πολλά. Έχει εκτελέσει πολλές φορές την μπάλα από την πλάγια γραμμή ο Πανετολικός. Αυτά τα τελευταία 1-2 λεπτά. Την ώρα στο Μεντόζα. Δυο απομακρύνουν οι παίκτες της Λαμίας. Πέφτει κάτω με φάουλ. Έχω την εντύπωση ο Λούκας. Όχι, είναι ο Αντέτζο. Πρόχνεται από τον Νίκο Καρέλη. Ίσως πέφτει και μία παραπάνω προθυμία ο Νιγηριανός με ρίζες από την Ιταλία, κεντρικός οπισθοφύλακας. Εμείς συμμετέχουμε στη συνομιλία, κάνουμε like. Με χαροποιεί ότι περισσότεροι που είστε στο παιχνίδι έχετε κάνει like. Θέλω και τους υπόλοιπους. Λούκας, στον Αντέτζο. Ο Νιγηριανός ψάχνει λύσεις, πιέζεται πάρα πολύ από τον Μεντόζα. Παρ' όλα αυτά καταφέρει να γυρίσει στο Λούκας, ο οποίος με μια σέντρα διώχνει εκεί που ήταν ο Ρόμανιτς.
αλλά ο Πανετολικός καταφέρει να κερδίσει το πλάγιο, αφού την μπάλα μετά τα πόδια του Σέρβου, του 23χρονου Σέρβου, δεν βρήκε κάποιον οστολέα. Μεντόζα χάνει την μπάλα και τώρα στην αντεπίθεση Λαμία από τα δεξιά. Πάει πάρα πολύ γρήγορα Μπανγκούρα, σέντρα, είναι πολύ μακριά. Έχει χτυπήσει κάποιον από τους αμυντικούς του Πανετολικού. Κόρνερ, το πρώτο για τη Λαμία στο 21. Το κόρνερ το κέρδισε ο Μπεχαράνο και όχι ο Μπανγκούρα. Αυτός θα το εκτελέσει και από τα δεξιά. Είναι νομίζω ο καλύτερος εκτελεστής στη μένα της Λαμίας. Για να δούμε αν θα το αποδείξει. Αν θα καταφέρει να βρει κάποιον από τους δύο center for της ομάδας Φθιώτιδας. Κρατάνε μέσα οι παίκτες της Λαμίας χωρίς όμως κάποια τελική. Αλλά πάει εκεί που είναι ο Μανούσος. Διώχνει ακριβώς πάνω τα πόδια του Περέιρα. Παρ' όλα αυτά, την μπάλα φτάνει στον Σαράνοφ. Ο Σέρβος τερματοφύλακας παίζει με την αμυνά του, αφού οι επιθετικοί των Καναρινιών πιέζουν ασφυκτικά. Διώχνει ο Σαράνοφ μακριά. Εκεί που κερδίζουν όμως οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου, αλλά για λίγο. Και τώρα η Λαμία στην αντεπίθεση. Πέφτει ο Φάνης Τσανδάρης και κερδίζει το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Ευχαριστώ Νίκ, θα το έλεγα αργότερα. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα πάει πίσω. Ευχαριστώ Νίκ, όπως είπα, να δείτε το βιντεάκι της προβλέψης και για την κλήρωση του ΠΑΟΚ και για play-off και για play-out. Να βλέπετε γενικότερα το περιεχόμενο που ανεβαίνει στην σελίδα. Να κάνετε like και στο Facebook και follow στο Instagram. Γενικότερα, όπου μπορείτε μας ακολουθείτε, κάνετε subscribe προφανώς. Είναι πεσμένος κάτω ο Σιμών αυτή τη στιγμή. Έπεσε μετά από μια σύγκρουση με τον Λάρσον και κέρδισε το φάουλο. Νέο αποκτηθής Ισπανός Λαμίας. Ήρθε το Γενάρη από την Καρταχένα, την οποία είχε κάνει νομίζω 6-7 συμμετοχές. Και τώρα βγαίνει η Λαμία και πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα από τη Φθιώτιδα. Ένα σουτ, νομίζω, του Μανούσου. Ζητούσε την μπάλα Μαγκούρα, παρά όλα αυτά ήταν πολύ καλά κλεισμένος ο Καραμάνος και όχι ο Μανούσος. Μια πολύ ωραία αντεπίθεση, δεν ξέρω αν είναι και σε τις offside. Κάνει ο Περέιρα. Παρ' όλα αυτά ανακτεί ο Πανετολικός. Φλόρες πιέζεται και κερδίζει το φάουλ αρκετά κοντά στην περιοχή της ομάδας του. Και τώρα εκτελείται πολύ γρήγορα και τώρα ο Πανετολικός είναι 4-2-4. Σουτ πάνω στα σώματα, συνεχίζεται. Συγκλίνει ο Ντουάρτε, σουτάρει. Είναι out, όπως out ήταν και πριν λίγο το σουτ του Καραμάνου, το οποίο όμως ήταν πολύ πιο δυνατό. Το πήγε λίγο πιο πάνω. Ήταν πολύ ωραίο το χτύπημα του Καραμάνου, εν κινήσει. Δεν τρέγει με τα δεξιά, πρέπει να γίνει από το Μανούσο. Ο Καραμάνος βγαίνει στην πλάτη του Μάλι. Αλλά μπάλα βρίσκει την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ένα αντίθετα το σουτ Ντουάρτε που έφερε την μπάλα στο αριστερό ήταν σχετικά κακό και δεν ανησύχησε κανέναν. Φυσικά ούτε τον Μπόγιαν Σαράνοφ. Σχετικά απογοητευμένοι στον πάγκο του Πανετολικού, περιμένουν περισσότερα. Και τώρα η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έχει την μπάλα. Ντουάρτε συγκλίνει προς τα μέσα, δίνει στο Φλόρες.
αλλά έχει πιεστεί πάρα πολύ από τους Αραμαντά. Γυρίζει στον χαφ του Ανατολικού. Ο μέσα από την Ουδούρα δεν μπορεί να πάρει τώρα την μπάλα. Παρ' όλα αυτά εκείνη σταματάει στα πόδια του Λούκας. Μεντόζα, μάλιστα που είχε ανεβεί. Ο Εορτάζων συγκλίνει. Αλλά οι Λαμιώτες δεν καταφέρουν να κρατήσουν την μπάλα καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Κορνίλιους κάνει κακή πάσα. Πλάγιο, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Μια ωραία μπαλιά. Παρόλα αυτά έχουν κλείσει ωραία το Ρόμανιτς. Οι παίκτες του Γιαναστασίου. Ξεκλέβει λίγο χώρο ο Σέρβος. Κάνει μια σέντρα σουτ που δεν ανησύχησε κανέναν, και ειδικά έναν έμπειρο και καταξιωμένο τερματοφύλακα όπως είναι ο Γιάννης Ανέστης, που ήρθε από την Γκέτεμπορκ το χειμώνα, όντας πρωταθλητής Σουηδίας. Νομίζω, όχι, ξεχάστε αυτό το τελευταίο. Ήρθε από την Γκέτεμπορκ. Ανοίγει ο Τουάρτε για τον Γκαρέλη, σεντράρει εκεί που είναι ο Βραζιλιάνος ο Λούκας. Μπάλα χτυπάει στα σώματα, παίρνει του Φλόρες Φλό. Πολύ ωραίο σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σαράνοφ. Πάρα πολύ ωραίο σουτ του Φλόρες, ελάχιστα χιλιοστά πάνω από το δοκάρι του Σαράνοφ. Παίρνει το rebound ο μέσος από την Ονδούρα. Ο Πλίζης σουτάρει, αλλά είναι λίγα χιλιοστά πάνω. Και τώρα ο Πανετολικός ξανά τα δεξιά, από τα αριστερά. Καρέλης προωθεί πίσω. Μεντόζα, ένα σουτ πάνω στον Σαράνο. Καρέλης δεν προλαβαίνει να τσιμπήσει την μπάλα. Το σουτ πρέπει να γίνει από τον Ντάγκο. Ναι. Ο 24χρονος Εκστρέμ, που επίσης ήρθε τον Ιανουάριο από την ακτήλα φαντοστού, σουτάρει από τη δεξή γωνία, από την αριστερή γωνία της μεγάλης περιοχής. Με το δεξί του η μπάλα κοντράρει πάνω στο Σαράνοφ και ο Νίκος Καρέλης δεν προλαβαίνει να την πείσει πριν ο Σέρβος τερματοφύλακας μπλοκάρει για τα καλά. Πολύ ωραία προσπάθεια. Για το El Clásico. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα πάει goal-goal 100%. Τώρα θεωρώ ότι η Real είναι λίγο πιο χαλαρή και έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα. Λίγο πιο χαλαρή όσον αφορά την πορεία της στη La Liga. Και έχει λίγο πιο δύσκολο πρόγραμμα. Οπότε εγώ θα το έδινα άσο για τους Blaugrana. Ή χ. Άσο χ και goal-goal. Τώρα, γκολ από την Μπαρτσελόνα, πιο πολύ θα έλεγα ο Παμιγιάνγκ παρά Πέδρη. Ειδικά απέναντι στην άμυνα της Ρεάλ, αν είχε Ράμος και Βαράν, θα έλεγα ότι εντάξει, δεν είναι απίθανο να βάλει γκολ ο Πέδρη. Τώρα το περιμένω όμως. Πάει το Λικός με τον Καρέλη, πάει σε τέτοιο. Νίκος Καρέλης, Σαράνο! Απίστευτη χαμένη ευκαιρία που έκλεψε την μπάλα ο Νίκος Καρέλης, ο πρώην center forward του Παναθηναϊκού. Και έτσι Γάνδης. Ξέρεις τι λέγαμε πριν. Τρομερό λάθος. Το ατέτσο κλέβει ο Νίκος Καρέλης, οπλίζει. Ο Σάρανοφ βάζει υπέροχα το κορμί του, όπως υπέροχα έκλεψε και ο Έλληνα center forward, πρώην διεθνής. Παρ' όλα αυτά ο Σέρβος έκανε την απόκρουση του αγώνα ήδη από το 30. Τρομερή χαμένη ευκαιρία για τον Πανετολικό να ανοίξει το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιώρου με τον νούμερο 1 επιθετικό του, με τον νούμερο 1 σκόρερ του, με 9 γκολ, τον Νίκο Καρέλη, που δεν μπορεί να φτάσει στα 10 την τέταρτη τελική της ομάδας του Αγρινίου, δεύτερη στο στόχο,
Μία τελική έχει κάνει η ομάδα της Λαμίας εκτός στόχου. Μια σέντρα, Μπαγκούρα κερδίζει το Λάγιο για τη Λαμία. Ο Πανετολικός χτυπιέται, έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Απίστευτο το χαμένο τετατέτ του Νίκου Καρέλη στο 30. Τώρα ένα σούτ χτυπάει στα σώματα. Προσπαθούν να βγουν με τον Ντουάρτε στην αντεπίθεση γηπεδούχοι. Ωραία η σέντρα. Αλλά ο Αντέτζο βάζει το πόδι του ακριβώς πριν τσιμπήσει την μπάλα ο Καρέλης. Χαμένο τετατέτ για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου στο 30 από αυτό το τρομερό κλέψιμο του Νίκου Καρέλη. Αλλά ο Σαράνοφ είναι εκεί. Είναι εξαιρετικό. Έχει δύο εξαιρετικούς τερματοφύλακες. Η Λαμία, Μπόγιαν Σαράνοφ, αλλά και ο έτερος τερματοφύλακας, ο Θανάσης Γκαραβέλης, ο οποίος είναι τρίτος. Είναι δεύτερος σε αποκρούσεις στο πρωτάθλημα. Τρίτος, μιας και το είπα, είναι ο Νίκος Μελιθράς. Δηλαδή, οι δύο βασικοί τερματοφύλακες μέχρι τώρα των μονομάχων του σημερινού αγώνα είναι εκτός. Χωρίς να πει κάποιος ότι έχασαν τη θέση τους ανάξια. Και ο Γιάννης Ανέστης και ο Μπόγιαν Σαράνοφ είναι εξαιρετικοί τερματοφύλακες. Μιλάμε για δύο πολύ καλά σετ οπισθοφυλάκων. Και τώρα ο Πανετολικός με τον Καρέλη που σουτάρει από απόσταση. Αλλά είναι αρκετά έξω στην πέμπτη τελική του Πανετολικού το 32. Στους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στον Κώστα Βασιλόγιαννη. Γεια σου user 1, user 2. Δεν μπορώ να απαντάω αμέσως, αλλά σε ό,τι μπορώ θα απαντάω. Πρέπει να βλέπω και το παιχνίδι. Φλόρες, αντιμπάλα, αλλά κερδίζουν οι αμυντικοί. Ο Κορνίλιος πετάει μακριά στον Καρέλη που πέφτει και παίρνει πάνω του 2 για να γυρίσει το Μάλι. Τόσο τώρα στον Καρέλη. Ο Μεντόζα ήταν αυτός που είχε κερδίσει την αναμέτρηση. Παρ' όλα αυτά ο Νίκος Καρέλης και αργότερα ο Ντάγκο δεν μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο. Out. Αυτή την πολύ ωραία σετ επίθεση του Πανετολικού. Πήρε πάρα πολύ ωραία ο Μεντόζα. Ίσως θα μπορούσε να δοθεί και φάουλ. Δεν χρειάστηκε για την ώρα. Ενώ ο Αντέτζο έχει πέσει κάτω, πιάνει το κεφάλι του. Φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Νιγηριανός, νομίζω, κεντρικός οπισθοφύλακας. Με ρίζες από Ιταλία, όπως είπαμε προηγουμένως. Κώστας Βασιλόγιαννης, όλα μας λες ότι κάτι του χρόνου ετοιμάζουμε κάτι δυνατό. Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω. Μην ρωτήσετε εμένα. Μου το κρατάει κρυφό και από μένα, Βασιλόγιαννης. Είχαμε ντέρμπι. Ένα πολύ όμορφο ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο. Σχετικά διάφορο το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Νομίζω σαν την αποδοσή μου. Κερδίζει το πλάγιο η Λαμία. Είμαστε στο 34. Εσείς κάνετε like, κάνετε subscribe, γιατί περιμένουμε για την έκπληξη του Κώστα Βασιλόγιαννη για του χρόνου. Συντονισμένοι. Τίποτα δεν είναι. 4 μήνες είναι. 5. Είναι 5 μήνες. Εδώ είχαμε 7 μήνες lockdown. Γεια σου Χριστόφορε. Χριστόφορος πάντα εδώ. Το ημίχρονο βλέπουμε και το βίντεο που προτείνει ο Κώστας Βασιλόγιαννης. Για την καλύτερη εντεκάδα. Πολύ όμορφο βίντεο. Κώστα, για να είμαι ειλικρινής, θα το συζητήσουμε αυτό στο ημίχρονο. Θέλω και τη δική σας άποψη, αλλά για την ώρα σας επανέλθουμε στο μάτς. Ο Πανετολικός προσπαθεί να φύγει με τον Ντάγκο. Παρ' όλα αυτά γυρίζει πίσω τον Περέιρα. Λάρσον στον Μάλι. Πετάει στον Καρέλη.
Ντουάρτε, Μάλις, Μεντόζα. Γυρίζει. Πάλα στα χαφ του Πανετολικού. Μάρτινσον. Πολύ σκληρά η Λαμία πάνω στις φάσεις. Κάρελης πήγε να βγάλει μια πολύ όμορφη πάσα, αλλά την έκοψε ο Σίμον. Ο Σιμών. Εσείς, επαναλαμβάνω, μου λέτε την άποψη για την καλύτερη δεκάδα της Super League και θα τη συζητήσουμε, καθώς έχω κάποιες ενστάσεις επί της δεκάδας του Κώστα Βασιλόγιαννή, αν και στην πλειοψηφία του συμφωνώ. Ντουάρτε ξαναπαίρνει την μπάλα σε αυτό το υπέροχο ενάντια με τον Μέρτενσον. Ντουάρτε κλείνεται, έχει στήριγμα και το Μεντόζα. Μπάλα παίρνει ο Ντεαμπή Φλόρες. Πήγε να τη χάσει, αλλά ο Μεντόζα τον βοήθησε. Γυρίζει στον Μάρτενσον, ο οποίος κάνει κακή πάσα. Και τώρα στην αντεπίθεση Λαμία, αλλά ο Πανετολικός έχει γυρίσει αρκετά γρήγορα. Δεν νομίζω να προλάβει να βγάλει αντεπίθεση. Κερδίζει το φάουλ όμως στο χώρο του κέντρου. Φάουλ του Μέρτενσον. Ρόμανι Τσιγκλίνι. Τριπλάρι το Φλόρες. Βγάζει πολύ όμορφα για το Μανούσο. Ρόμανιτς εξ επαφής. Αν προλάβαινε να κάνει την προβολή, ο Σέρβος θα είχε ανοίξει το σκορ. Εκτός φυσικά, ο Γιάννης Ανέστη είχε κάποια αντίθετη άποψη. Πολύ όμορφη συνεργασία του Ρόμανιτς. Αλλά καθώς φαίνεται ο Μανούσος, παρέτερο νήμιση της συνεργασίας του 1-2, ήταν αρκετά μέτρα εκτεθειμένος. Νομίζω ότι καλυπτόταν από τα αριστερά, δεν καλυπτόταν. Από κάποιον ξεχασμένο στην απέναντι πλευρά της γιανοκίτρινης άμυνας. Όλα αυτά ήταν offside, οπότε αυτή η μεγάλη ευκαιρία για τη Λαμία είναι σαν να μην έγινε. Χριστόφρε, δεν έχω καταλάβει γιατί ήσουν άρρωστος. Άκουσα στο βίντεο του Βασίλη το τελευταίο ότι ήσουν άρρωστος. Παρ' όλα αυτά, θα μας πεις το λόγο. Ωραία συνεργασία για τον Πανετολικό που κερδίζει το κόρνελ. Μια πρωτοβουλία του Ντάγκο. Προσπάθησε να κάνει μια εναλλαγή με το Μεντόζα. Κόβουν οι παίκτες της Λαμίας, κόρνερ για τους γηπεδούχους, καθώς εκπνέει το 38ο λεπτό ο Μεντόζα, Χαβιέρ Μεντόζα, το κόρνερ από τα αριστερά. Γυρίζει ο Παπαδόπουλος, διώχνουν οι παίκτες της Λαμίας, είναι ο Φλόρες, γυρίζει στο Μεντόζα, είχε αρκετό χώρο, τον έχασε, κάνει την μπάλα και ο Περέιρα, αλλά με παρέμβαση, νομίζω, του Σιμών, του Ισπανού. Και τώρα ο Πανετολικός στην κόντρα. Όχι, αυτή η πάσα του Νίκου Καρέλη είναι κακή. Πάνω στον Βραζιλιάνο τον Λούκας. Το πλάγιο εκτελείται γρήγορα. Μεντόζα γυρίζει πίσω τον Κορνίλιους. Καρέλη, εναλλάσσει το ρεύμα τον Μεντόζα, ο οποίος κλείνεται υποδειγματικά από την άμυνα της Λαμίας, που είχε χρόνο να βγει στην αντεπίθεση, αλλά οι κίτρινοι έκλεψαν μπάλα και τώρα έχουν ευκαιρία. Καρέλη, καθυστερεί πασάροντας τον Μεντόζα, αυτό στο Μάρτενσον. Μεντόζα, Διαμπή, δεν βρίσκουν καινούς χώρους οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου. Μιας και δεν έχει αναφερθεί, διαιτητής είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος από το Σύνδεσμο Μακεδονίας. Κάνει ο Μάλις, χωρίς φάουλ διαιτητής, και τώρα τρομερή ευκαιρία για τη Λαμία. Προχωράει Ρόμανιτς, βρίσκει τον Μανούσο. Προλαβαίνει και σώζει την ομάδα του Φλόρες. Ένα rebound. Μπασκετικούς όρους.
από την Λαμία. Το σούτ όμως είναι πάνω στα σώματα. Είναι κάτω ο Μάλης, ο οποίος γύρισε το πόδι του. Και τώρα έρχεται το ιατρικό επιτελείο των γηπεδούχων. Φαίνεται να πονάει πάρα πολύ στον αστράγαλο ο Έλληνας οπισθοφύλακας, ο οποίος γυρίζει το πόδι του. Χάνει από το Ρόμανι, δεν χάνει καν, πέφτει, είναι 1,5 μέτρο από το Σέρβο. Φεύγει ο Ρόμανι στην αντιπίθεση για να δημιουργηθεί αυτή η πολύ καλή ευκαιρία για την Λαμία. Εύχομαστε τα καλύτερα στον Αλέξανδρο Μάλι. Πολύ κακό δώρο γενεθλίων ομολογουμένως. Δείχνει να πονάει αφάνταστα. Ο 25χρονος από σήμερα ο πιστοφύλακας, ο αστραγαλός, είναι σαν να έγινε κομμάτια. Μάλιστα δεν μπορεί να πατήσει αγωνιστικό χώρο. Λογικά θα ετοιμαστεί κάποια από τις αλλαγές του Γιάννη Αναστασίου. Ο Αντούνιες, ποιος ξέρει. Ο Αντούνιες βέβαια δεν παίζει τόσο πολύ σε αυτή τη θέση. Ίσως μπει ο Αποστολάκης. Το πιο πιθανό είναι να μπει ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Αλλά τώρα κόβεται η επίθεση της Λαμίας. Προσπαθούν να κερδίσουν χώρους οι παίκτες του Gianluca Festa, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα την Λαμία. Και τώρα μεγάλη ευκαιρία για τη Λαμία. Κλείνεται όμως ο Μανούσος και στην αντεπίθεση με τον Φλόρες οι γηπεδούχοι. Με χώρο και τον Μεντόζα στα δεξιά του. Τον βρίσκει. Αλλά έχει αρκετούς παίκτες πάνω του Αργεντίνος. Την κλείνει, κόβεται από τον Τζανδάρη. Σαραμαντάς, το Ρόμανιτς. Ρόμανιτς κλείνεται, γι' αυτό ο Τζανδάρης γυρίζει στο Σαραμαντά. Η μπάλα πάει στο Λούκας. Χριστόφορο, όπως και να έχει περαστικά. Και αν θες τη γνώμη μου, συμφωνώ με τον Κώστα. Πικίνιο. Ή και Μασούρας. Δεν ξέρω θα παίξει ο Μασούρας. Ομολογώ ότι... Κίτρινη κάρτα στο Γιάννη Αναστασίου για διαμαρτυρίες. Ενώ γίνεται και η αλλαγή πρώτη και αναγκαστική. Στη θέση του Αλέξανδρου Μάλι, πραγματικά αισθάνομαι πολύ άσχημα. Πάντα όταν τραυματίζεται ένας παίκτης είναι στενάχωρο. Αλλά είναι κρίμα, ήταν στα γενέθλιά του ο πιστοφύλακας, ο δεξιός πιστοφύλακας Πανετολικού. Παρ' όλα αυτά, μπαίνει μέσα ο νεαρός Κώστας Αποστολάκης. 43. Υποχρεωτική αλλαγή για τον Γιάννη Αναστασίου. Κάνει ο Πανετολικός, αλλά πιέζει στην περιοχή του κόρνερ, προσπαθεί να κλέβουν για μερικά δευτερόλεπτα οι ανοκίτρινοι, ξανά πάλι χάνουν όμως. Και τώρα προσπαθεί να από το ασφυκτικό pressing. Η Λαμία Ρόμανιτς θα καταφέρνει, να δούμε αν θα καταφέρει να βγάλει και επίθεση και αντεπίθεση. Όχι, καθυστερεί ο Ρόμανιτς, δίνει τον Μπαγκούρα, αυτός... πίσω στον Μπεχαράνο. Τώρα πατάει περιοχή Λαμία από τα δεξιά. Κρατάνε μέσα σε παίκτες τον Κεραλικό. Έχει σηκωθεί. Γκολ! Από το πουθενά για την ομάδα του Φέστα. Με σκόρερ το Μανούσο. 8ο γκολ στα play-out. 5ο για φέτος για το Γιώργο Μανούσο.
κλέβει. Στο 45 ο Γιώργος Μανούσας σκοράρει. Πρέπει να δω τον κόλλη σε επανάληψη. Ενώ μπαίνουμε στα πρώτα λεπτά των καθυστερήσεων. Σίγουρα πατάνε περιοχή παίκτες του Φέστα. Ναι. Πατάνε, παίρνει ο Μανούσος. Μπάλα χτυπάει στα σώματα. Εκεί ο Μανούσος με Καραμάνος απέναντι σε 3 με 4 παίκτες. Γυρίζει ο Μανούσος προς τον να βρει τον Καραμάνο. Ολιγορία στην άμυνα του Πανετολικού. Δεν φαίνεται όμως να έχει βρει τα πόδια του Καραμάνου, οπότε δεν είναι offside. Γιατί δεν υπάρχει παρέμβαση του έτερου σέντερφορ των Κιανόλευκων. Για να σας δώσω εικόνα, πατάει ο Μανούσης περιοχή. Κλείνεται από 3-4. Μεταξύ των οποίων ο Κορνίλιους, ο Λάρσον, πρέπει να κλείνεται και από το Φλόρες. Κλείνει τέλος πάντων από πολλούς παίκτες, μάλλον από τον Ντάγκο και τους άλλους δύο που είπα. Κρατάει πάρα πολύ όμορφα μέσα, περνάει ποδιά στον Κορνίλιους, βρίσκει τα σώματα. Είναι γκολ για τη Λαμία που βγαίνει πάλι σε επίθεση κλέβοντας από τη σέντρα. Κρατάνε ωραία η σέντρα του Μπακούρα πάνω στα σώματα. Κόμμα κατοχή για τους Κιανόλευκους. Αλλά ο διαιτητής Παπαδόπουλος πυρίζει τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Πρώτου μηχρόνου που σημαδεύεται από αυτό το γκολ για τη Λαμία. Το γκολ του Γιώργου Μανούσου, αν είχε βάλει το πόδι του Καραμάνος, το πιο πιθανόν είναι ότι αυτό το γκολ δεν θα μετρούσε, γιατί ο Μανούσος έκανε την πάσα από τη γραμμή του out. Για τον Χριστόφορο που ρώτησε, είναι 7.30 ώρα ο αυριανός αγώνας, 7 είναι το Άρης ΠΑΟΚ, 3.30 τα Γιάννενα υποδέχονται τον Ολυμπιακό. Τι γκολ έβαλε ο Μανούσος, από τελείως πλάγια θέση, πλησιάζει, είναι περίπου 1 μέτρο το δοκάρι, γυρίζει για να βρει τον Καραμάνο. Αυτός δεν θα καταφέρνει, καθώς και οι δύο έχουν κλειστεί από 3-4 αμυντικούς του Πανετολικού. Η μπάλα φεύγει από τα πόδια του Κορνίλιους, χτυπάει σε κάποιο άλλο σώμα παίκτη του Γιάννη Αναστασίου. Γυρίζει στο Μανούσο, αλλά δεν είναι offside. Και ο Έλληνα center for, extreme slash center for, σκοράρει αφού όλη η ομάδα του Πανετολικού είναι σε αδράνεια. Νικάει το Γιάννη Ανέστη. Και από μερικά εκατοστά απόσταση από την πλάγη, από τη γραμμή του out, 1 μέτρο πίσω από το δοκάρι, ενώ 1 μέτρο δεξιότερα του δοκαριού, κάνει το 1-0 για τη Λαμία, το 0-1 στο 45, η ομάδα του Φέστα παραμένει, αν κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα, στο μην πλην 5 από τον Ατρόμητο και τη σίγουρη παραμονή στη Super League Intervention 2022-2023, την οποία μας περιμένει μια έκπληξη από το Βάσκο Sport. Θα τη μάθετε εν καιρό. Εσείς, το διάλειμμα. Για να πω και για όσους δεν διαβάζετε τη συνομιλία, ο Κώστας λέει ότι ο Τσάρας θα είναι στο ΠΑΣ Γιάννενα Ολυμπιακός, ο Απόστολος στο Άρης Παναθηναϊκός, ενώ ο ίδιος ο Κώστας Βασιλόγιαννης στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, και θα δούμε μήπως ο Κώστας Μαλιάρης κάνει το κλασικό Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ευχαριστώ που ήσασταν στο ημίχρονο, μέχρι το πρώτο ημίχρονο, σε αυτό το πολύ όμορφο μάτς, σε αυτό το όμορφο μάτς της Λαμίας Παγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Η Λαμία που καίγεται για αυτούς τους 3 βαθμούς, το δείχνει, σκοράρει σε μια χαμένη επίθεση με το Γιώργο Μανούσο, 8ο γκολ σε play-outs, παραμένει ο πρώτος με διαφορά σκόρερ σε αυτό το θεσμό, πετυχαίνοντας και το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της Λαμίας, καθώς τα προηγούμενα 7 τα έχει βάλει με αυτή του Ατρόμητου. Εσείς, κάνετε like,
κάνετε subscribe, μπαίνετε στο βίντεο που σας έδειξε ο Κώστας Βασιλόγιαννης. Όπως είπα, μπαίνετε στο βίντεο του Κώστα Βασιλόγιαννη, βλέπουμε την καλύτερη δεκάδα και σε 5 λεπτά θα είμαστε πίσω, όχι μόνο για το δεύτερο ημίχρονο, όχι μόνο για τα σκορ των αγώνων που παίζονται παράλληλα, αλλά φυσικά να σχολιάσουμε και εμείς την δεκάδα του Κώστα Βασιλόγιαννη. Σας ευχαριστώ πολύ, μένετε συντονισμένοι στο Vasco Sport. Και σήμερα και αύριο με πάρα πολλά συναρπαστικά παιχνίδια. Κάντε like, κάντε subscribe και εντός λίγων λεπτών είμαι πίσω για το δεύτερο ημίχρονο αυτής της αναμέτρησης.
Επιστρέφουμε καλησπέρα και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο αυτής της αναμέτρησης των play-out, της πρεμιέρας των play-out της Super League Interveden. Πρώτη αγωνιστική. Έχουμε μπει στη δεύτερη για τα play-offs, τα οποία είναι και περισσότερα, είναι 10 αγωνιστικές. Πρώτα θα κάνουμε μια επανάληψη των όσων συνέβησαν στο πρώτο ημίχρονο. Μία αναγκαστική αλλαγή για τον Πανετολικό. Μάλις στη θέση του μπήκε, πέρασε έξω ο Μάλις, ο οποίος έχει και γενέθλια. Στη θέση του πέρασε ο Κώστας Αποστολάκης, στο 43. Τρομερή χαμένη ευκαιρία σε τέτα τέτ του Νίκου Καρέλη, ήρωας του αγώνα μέχρι στιγμής ο Σαράνοβ. Και ένα απίστευτο γκολ. Όχι απίστευτο θεματικό, αλλά σίγουρα απίστευτο γκολ του Μανούσου στο 45, έστειλε τη Λαμία στα ποδητήρια, προηγούμενη με 1-0. Και περνάμε λίγο στα σκορ. Ξεκινάμε από Γερμανία. Η Bayern στο ημίχρονο νικάει την Union Βερολίνου 3-0, ενώ η Mainz κέρδισε 4-0 την Αρμίνια, Χέρτα Βερολίνου 3-0 την Hoffenheim, ενώ η Greuther Fürth βγήκε τελείωσε τον αγώνα ισόπαλη απέναντι στη Freiburg. Στουτγκάρδη, Augsburg 3-2. Τα γκολ της Bayern τα έχουν βάλει ο Νιάνζου, ο Κομάν και ο Λεβαντόφσκι ή κάποιος άλλος. Στη La Liga, Deportivo Alavés 2-3 έχασε από τη Γρανάδα, η Έλτσε 0-1 από τη Βαλένθια, ενώ στο ημίχρονο η Οσασούνα νικάει τη Λεβάντε. Ράγιο Βαγεκάνο, Ατλέτικο Μαδρίτη στις 10. Φεύγοντας και από το Ισπανικό, περνάμε στην Premier League της Αγγλίας, όπου ένα μάτς διεξήχθη, αυτό της Aston Villa απέναντι στην Arsenal, 0-1 η ομάδα από το Λόνο. Οι Κανονιέριδες, το γκολ το έβαλε ο Σάκα. Στο 30 ανεβλήθησαν τα μάτς της Burnley με τη Southampton, της Manchester City με την Brighton. Και πριν περάσω στο σχολιασμό και της ενδεκάδας του Βασιλόγιαννη, θα σας πω ότι στην Ιταλία η Ίντερ είναι ισοπαλία 1-1 με τη Φιωρεντίνα στο 73, η Νάπολη νίκησε την Ντινέζε 2-1 και η Μίλαν παίζει στις 10 παρατέταρτο στην έδρα της Κάλιαρη. Τέλος, η Γαλλία, η Lens κέρδισε την Clermont Foot 3-1 και στις 10 η Nantes αντιμετωπίζει τη Lille. Σιγά σιγά περνάω και στην δεκάδα του Βασιλόγιαννη, δεν την ξέχασα, δεν σε ξέχασα Κωστά. Εσείς όσο μα σχολέστε και εσείς τις αλλαγές στην δεκάδα του Βασιλόγιαννη, ελπίζω να είδατε το βίντεο στο ημίχρονο. Κάνετε like, κάνετε subscribe, μας κάνετε follow στο Instagram, έχουμε ακόμα χρόνο. Μας κάνετε και like και στο Facebook. Δεν ξέρω αν έχουμε Twitter, δεν πρέπει να έχουμε. Λοιπόν, η επιλογή του Λοντίγκιν στο τέρμα είναι καλή. Ίσως επέλεγα Πασχαλάκη, Κουτεσιώτη και όχι τον Ρώσο τερματοφύλακα. Ο Φαμπιάνο και ο Ίγκαρσον, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, σίγουρα είναι αξιόπιστες επιλογές. Σόντγκρεν δεξιά, δεν ξέρω, μάλλον Σάλιακα. Προτείνω το Σάλιακα. Χουάνκαρ μόνος του, φυσικά. Τα χαφ, ίσως θέση του Ινδιαγέβαζα τον Μπέρεθ. Καμαρά έκανε ωραία σεζόν. Δεν έχουμε και κανένα τρομερό δεκάρι στη λίγα, οπότε, να, γιατί όχι. Ίσως εγώ έπαιζα με 2 center 4 για να βάλω Van Vert. Και όχι Καμαρά, αλλά στα extreme είμαι απόλυτα σύμφωνος. Και στη θέση του center 4, είτε η επιλογή του Βασιλόγιαννη είτε το Van Vert είναι οι δικές μου επιλογές. Αλλά στα περισσότερα συμφωνώ. Δηλαδή, συμφωνώ σίγουρα σε 6 παίκτες. Και τον Αραούχο. 7. Απλά, σας είπα, θα έπαιζα με 2 center 4. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε.
Εσείς θα μπω και εγώ στη συνομιλία τώρα. Θέλω τις δικές σας καλύτερες εντεκάδες της κανονικής διάρκειας Super League. Τις έγραψε ο Βασιλόγιαννης, μπορείτε κι εσείς. Δεν πάτησε και στο φεγγάρι. Παρακολουθείτε την Super League, παρακολουθείτε από εμάς είτε σημειώτουπέτε, οπότε μπαίνετε μέσα, κάνετε την γράφετε τις καλύτερες ενδεκάδες σας, αλλά κυρίως όχι εδώ, στο βίντεο του Βασιλόγιαννη, ενώ ο Ελευθεριάδης περνάει μέσα στη θέση του Λας Μαγκούρα για τη Λαμία. Χρήστος Ελευθεριάδης, σε μια αρκετά καλή σεζόν φέτος, έχει βάλει ένα γκολ. Ο Μανούσος, επαναλαμβάνω, έφτασε στα 5 τη φετινή σεζόν, είναι μόνος του πλέον πρώτο σκόρερ για την ομάδα της Φθιώτιδας. Και ο Παπαδόπουλος σφυρίζει την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, δεύτερη αλλαγή στον αγώνα, πρώτη για τη Λαμία, έξω Λας Μπαγκούρα, μέσα ο Χρήστος Ελευθεριάδης. Ένα 45 λεπτό ακόμα για τις δύο ομάδες για να λύσουν τις διαφορές τους. Πενθυμίζω τις εντεκάδες, κάτω από τα δοκάρια για τους φιλοξενούμενους είναι ο Σαράνοφ, Αντέτζο και Λούκα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Νταβίτ Σιμών και Σαρμαντάς στα άκρα της άμυνας. Μας κάνουν αυτή την ευκαιρία του Καρέλη από την μπάσα του Φλόρες, χτυπάει στα σώματα κόρνερ. Να ολοκληρώσω την δεκάδα της Λαμίας και θα πω του Πανετολικού μετά το κόρνερ. Μπεχαράνο Τσανδάρης, Ρόμανιτς Ελευθεριάδης πλέον στα φτερά, πολύ ωραία η πάσα από τα δεξιά, δεν πρέπει να είναι του Φλόρες, μικρή σημασία έχει, το κόρνερ εκτελείται, μπλοκάρει ο Σαράνοφ, Ρόμανιτς Ελευθεριάδης στα φτερά και στην κορυφή Μανούσος Καραμάνος. Για τα Καναρίνια, κάτω από το δοκάρια ο Ανέστης, Λάρσον και Κορνίλιους, επαναλαμβάνω ένας από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς, πρόσφατα κλείθηκε και στην Εθνική Ομάδα του Καναδά. Δεξιά ο Αποστολάκης πήρε τη θέση του Μάλι, αριστερά ο Περέιρα που δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. Φλόρες και Μάρτινσον το δίδυμο του κέντρου. Μεντόζα δεκάρι για με ευκαιρία, δύο που μακρύνει όπως η άμυνα του Πανετολικού. Και παίκτες της Λαμίας επανακτούν μπάλα. Μεντόζα δεκάρι, Ντουάρτε Ντάγκο στα εξτρέμ και στην κορυφή μόνος του ο πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων με 9 γκολ, ποιος άλλος, ο Νίκος Καρέλης. Κάνει καλή σεζόν φέτος, βρίσκει τον καλό του εαυτό σιγά ο πρώην center forward του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε τώρα την μπάλα, την αλλάζει στα δεξιά, μια σέντρα, εκεί που είναι ο Μεντόζα τον προλαβαίνει ο Αντέτζο, αλλά έχει πέσει κάτω, επιθετικό φάουλ. Πάνω στο κεντρικό αμυντικό της Λαμίας, σηκώνεται μαζί με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, του Πανετολικού, με συγχωρείτε, τι λέω. Αντέτσο πέφτει πάνω του Μεντόζα. Εσείς κάνετε like, κάνετε subscribe. Για την συνέχεια έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο σε αυτό το κρίσιμο match για τα play-out του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι κάτω ο Σαραμαντάς μετά από μια σύγκρουση, για να δούμε αν θα έχουμε και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή. 49. Έχει πάει από πάνω του και ο Καρέλης, αλλά και ο Τζανδάρης. Γυρίζει την άμυνα ο Πανετολικός. Θέλει τον γκολ, θέλει να ισοφαρίσει φυσικά η ομάδα του Γρινίου. Μια πολύ δυνατή παλιά στα δεξιά. Τριπλάρι έναν δύο Ντουάρτε. Αντέτζο διώχνει σε κόρνε. Πολύ ωραία η κίνηση του εξτρέμ των γηπεδούχων του Φεντερίκο Ντουάρτε. Ο Πορτογάλος χτυπάει το σώμα, τα εκτελείται τώρα από το Μεντόζα, πολύ κοντινή πάσα στον Ντουάρτε. Μεντόζα
πίσω, σέντρα. Τσαράνοφ διώχνει εκεί που είναι ο Φλόρες, ο οποίος πάει στα αριστερά, πιεζόμενος. Περέιρα, Φλόρες, Νταγκή, Ντάγκο, συγγνώμη, σου, σέντρα σου του Περέιρα, ακολουθεί δεύτερο, όχι από τον Αργεντινό πιστοφύλακα. Ντουάρτε βγάζει όμορφα στον Καρέλη που κλείνεται, πέναλτι ζητάνε οι παίκτες του Πανετολικού, φεύγει μακριά η μπάλα και από τους κεντρικούς πιστοφύλακες πάει στο Φλόρες. Αυτός γυρίζει στον Λάρσον. Μπαλίνε στα δεξιά, Αποστολάκη, συνεργάζεται ωραία με τον Καρέλη. Καρέλη στην αγκαλιά του Σαράνοφ. Πλάγια. Δεν νομίζω να υπάρχει. Όχι, όχι, κανονικά φαίνεται να κόβει, νομίζω. Κανονικά κόβει ο Σιμών τον πρώην center forward του Παναθηναϊκού. Το σούτ τα δεξιά. Δεν είχε ελπίδες. Με Φλόρες. Το χώρο του κέντρου προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Τα καταφέρνει, αλλά γυρίζει πίσω στην άμυνα. Δεν μπορεί να βρει ζωτικό χώρο η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου για να ισοφαρίσει. Η Λαμία θα κλειστεί. Είναι προφανές θέλει τους τρεις πόντους, δεν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Λαμία αυτή τη στιγμή καίγεται για την παραμονή. Ψάχνουν χώρους. Βρίσκουν τον Ντάγκο, ο οποίος έχει κλειστεί από τον Σιμών. Διώχνουν οι παίκτες της Λαμίας. Αρκετά πίσω εκεί που είναι ο Κορνίλιους, ο οποίος νικάει. Έχουμε και έναν υποστηρικτή της Λαμίας. Γεια σου, Αργύρη. Φάουλ για τον Πανετολικό. Στο κέντρο το κερδίζει ο Μεντόζα. Όχι, όχι, δεν έχει δοθεί κάποιο φάουλ τελικά, παρότι υπήρξε σύγκρουση. Μεντόζα σεντράρει για το φτερό εκεί που είναι ο Αποστολάκης. Παρ' όλα αυτά δεν δίνεται κάποιο φάουλ, καθώς η σέντρα φαίνεται να έχει χτυπηθεί, αλλά όχι αντικανονικά. Τζαρτζάρισμα λογικά καταλογίζει ο Έλληνας ρεφ. Μπάλα γυρίζει στην άμυνα του Πανετολικού. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου δεν μπορούν. Έχουν κλειστεί πάρα πολύ. Περέιρα γυρίζει στο Μεντόζα. Φλόρες έχει κλειστεί. Απλά αλλάζουν την μπάλα στο κέντρο στην άμυνα οι παίκτες των Καναρινιών. Φλόρες, αλλάζεται με τον Λάρσον του με τον Κορνίλιους. Μάρτενσον γυρίζει πίσω στο Φλόρες. Αυτός βρίσκει τον Ντάγκο, ο οποίος κλείνεται, αλλά προλαβαίνει να επιστρέψει στον DB Φλόρες από την Ονδούρα. Μεντόζα, δεξιά Αποστολάκη συγκλίνει. Δίνει στον εξτρέμα τον Ακτήλε Φαντοστού. Αυτός πίσω συμπαίκτη από την Ονδούρα το Φλόρες. Ζητάει ο Περέιρα, σουτάρει ο Φλόρες, τρία τέρματα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σαράνοφ, δεν απείλησε κανέναν, ίσως κάποιον θεατή, φαντάζομαι. Φλόρες, σουτάρει, είναι πολύ δραστήριος ο Ντέιμπι Φλόρες, ελάχιστα δεν έφυγε μπάλα από το γήπεδο, πραγματικά δεν κάνω πλάκα, καθώς δεν υπάρχει κερκίδα από εκεί πάνω. Κανένα μπαλκόνι. Ήταν πολύ ψηλό σούτ από τον Χάφα από την Ονδούρα. Εσείς κάνετε like, κάνετε subscribe. Και τώρα βλέπουμε την επίθεση της Λαμίας από τα αριστερά. Σαραμαντάς γυρίζει στο Μανούσο. Προλαβαίνουν οι παίκτες της Λαμίας στο rebound, παρότι έχουν κόψει παίκτες του Πανετολικού. Σέντρα.
πολύ εύκολα αυτή η κεφαλιά του Καραμάνου στην αγκαλιά του Γιάννη Ανέστη. Τώρα ο Πανετολικός από τα δεξιά προσπαθεί να ανεβάσει παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Κρατάει ο Καρέλης χωρίς στήριγμα, δίνει πίσω στο Φλόρες. Περέιρα, ο οποίος έχει ανέβει, σεντράρει εκεί που δεν είναι κανείς εκτός από τον Αντέτζο. Παρ' όλα αυτά, τρίπλες, 1-2 του Μεντόζα στα σώματα, κόρνερ. Το οποίο θα εκτελέσει ο ίδιος παίκτης, ο Αργεντίνος που το κέρδισε κιόλας. Αυγέ, Μεντόζα, 5 γκολ, 5 ασίστ, 24 συμμετοχές. Ο Αργεντίνος κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα για τον Πανετολικό, όπως καλό πρωτάθλημα κάνει και ο Νίκος Καρέλης. Ωραία η σέντρα, αλλά δεν βρίσκει κανέναν. Πετάγεται πάρα πολύ δυνατά ο Αντέτζο, τόσο δυνατά που γυρίζει σε πλάγιο. Θα εκτελέσει γρήγορα ο Αποστολάκης. Μια σέντρα πάρα πολύ δυνατή, την αγκαλιά του Σαράνοφ, ο οποίος όμως έχει συγκρουστεί με συμπαίκτη του. Αν δεν με απατούν τα μάτια μου, ο Ντάνι Μπεχαράνο είναι στο έδαφος, σφαδάζοντας και πιάνοντας τη μέση του. Είναι ο Μπεχαράνο στο 56. Ο Πανετολικός απειλεί κυρίως με σέντρες, οι οποίες δεν είναι και ιδιαίτερα επιτυχημένες οι περισσότερες. Ευχόμαστε να αλλάξει για να γίνει πιο απειλητική η ομάδα του Αγρινίου και να έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι. Η Λαμία έχει κλειστεί, θέλει τη νίκη, θέλει τους 3 πόντους, δεν τη νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν έπαιζε άσχημα στο πρώτο ημίχρονο, ούτε τώρα προσπαθεί να κάνει αντιπεθεσούλες της. Παρ' όλα αυτά, πρώτο και κύριο μελημά της είναι να κρατήσει το 0 στην άμυνα και τους 3 πόντους που αυτό συνεπάγεται. Πλάγιο για τον Πανετολικό που θα εκτελέσει ο Περέιρα. Αυτός γυρίζει τον Κορνίλιους, δίπλα στο Λούκας. Δεν μπορεί να ξεφύγει τίποτα, με τίποτα από το δικό του μισό ο Πανετολικός. Φλόρες. Βαλάει λίγο μπάλα για να δει τον Κορνίλιους που είχε ανέβει σε ρόλο αριστερού μπακ. Δίνει στον Ντάγκο. Πολύ όμορφη συνεργασία. Ντάγκο. Μετά από αυτό το 1-2. Η σέντρα χτυπάει στα σώματα για να βρει το Φλόρες που δίνει στον Περέιρα. Αυτός χάνει την μπάλα. Τη χάνει και ο Κορνίλιους. Το πλάγιο για τον Πανετολικό στο 58. Εσείς συμμετέχετε στην συζήτηση, σχολιάζετε την καλύτερη δεκάδα του πρωταθλήματος, σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Είμαστε 42, 2-3 συμμετέχουν στα σχόλια, 52 τα like. Δεν μου έχει ξανατύχει να έχω περισσότερα like από ό,τι ανθρώπους που παρακολουθούν. Ένα φάουλ κέρδισε ο Κορνίλης πριν από λίγο. Θα το χτυπήσει ο Μεντόζα, χτυπάει στα σώματα, γυρίζει στον Κορνίλιους που βρίσκει τον Αργεντίνο το μεσοεπιθετικό, σέντρα, βγαίνει ο Σαράνοφ, εκπληκτικό σήμερα Σαράνοφ και μπλοκάρει ο ήρας της σοκαριστικής πορείας της ομάδας Φτιότιδας στο κύπελο, στα ημιτελικά του οποίου αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Τώρα στην αντιπίθεση της Λαμίας σηκώνει τη σημαία του offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Χρήστος Ελευθεριάδης. Αρκετά μέτρα μπροστά. Παίρνει την μπάλα. Πασάρει. Ανοίγει το σκορμανούσος. Ο Ρωμάνιτς, νομίζω. Παρ' όλα αυτά, τον goal offside φυσικά δεν μετράει. Ήταν πολλά μέτρα μπροστά. Ο Ρωμάνιτς πρέπει να ήταν εκτεθειμένος και ο Ελευθεριάδης να τελείωσε τη φάση. Τάγκο, πατάει περιοχή, τριπλάρει πολύ όμορφα. Η μπάλα χτυπάει στο κορμί του Σιμών και δεν είναι corner. Πώς δεν... Ντάγκο,
Πάρα πολύ ωραία η τρίπλα. Ναι, ότι έχει χτυπήσει σίγουρα στο κορμί του Σιμών. Πρέπει να ζητάει χέρι ο εξτρέμου να εκτελεφαντός του. Νομίζω από βρω και πόδι. Όχι, όχι. Κόρνερ ζήταγε, το οποίο δεν δόθηκε. Να πίστευτο αυτό. Πασιφανέστατα χτύπησε την... το καλάμι, όπως τα λέγαμε σε ποδοσφαιρικούς χώρους, όρους του Ντέιβιτ Σιμών. Αλλά ο διαιτητής καταλογίζει out για τους φιλοξενούμενους. Ο Πανετολικός είχε ανέβει τα τελευταία λεπτά. Μια σέντρα πολύ δυνατή. Κολλάει πάνω στο Σαραμαντά ο Ντουάρτε, αναγκάζοντας τον Έλληνα αριστερό πιστοφύλακα να βγάλει την μπάλα out. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, πολύ όμορφη συνεργασία. Κλείνεται ο παίκτης των Καναρινιών, γυρίζει στον Αποστολάκη. Μάρτενσον έχει την μπάλα. Γυρνάει στον Ντεαμπή, αυτός στον Κορνίλιος που είχε ανέβει πάρα πολύ και χάνει την μπάλα, αλλά την ανακτεί με ευκολία. Ο Ντεαμπή τώρα χάνει την μπάλα με φάουλ, όπως λέει ο Παπαδόπουλος. Ο Φλόρες είναι αυτός που κερδίζει την μπάλα. Εκτελείται γρήγορα, που κερδίζει την μπάλα και το φάουλ. Εκτελείται γρήγορα πάνω στα κορμιά των παιχτών της φιλοξενούμενης ομάδας. Βγαίνει στην αντεπίθεση πολύ γρήγορα ο Μανούσος, αλλά ανατρέπεται και κερδίζει το πλάγιο. Πήγε να το εκτελέσει γρήγορα, αλλά δεν ανέβηκαν το ίδιο σβέλτα οι συμπαίκτες του, οπότε το πλάγιο θα εκτελεστεί τώρα. Τελείωσε Σιμών. Γυρίζει μπάλα στον Ισπανό πιστοφύλακα που κάνει τον τέπουτο του σήμερα. Αυτός με μια σέντρα δεν βρίσκει κανέναν εξώ από τον Γιάννη Ανέστη, που μπλοκάρει με ευκολία. Και πασάρει στον Αποστολάκη. Λουκάς. Περέιρα. Ο Ισπανός έχει τον Ταγκέλα, προτιμάει να γυρίσει τον Τάγκο, προτιμάει να γυρίσει τον Κορνίλιους, ο οποίος σεντράρει, βρίσκει τον Ντουάρτε, αυτός δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα μέσα, πλάγιο για τη Λαμία. Ήταν στα όρια της γραμμής του πλάγιο ο Ντουάρτε. Και δεύτερη αλλαγή για την ομάδα της Φτιότιδας. Έξω ο Γιώργος Μανούσος, ο σκόρερ. Θα περάσει ο Ταϊρόν. Πάρα πολύ... Βλέπουμε σε επανάληψη εδώ τον γκολ του... Μανούσου περνάει ο Ταϊρόν με το νούμερο 10. Τελείωσε και το δεύτερο ημίωρο της αναμέτρησης. Βρισκόμαστε στο 63. Ο Πανετολικός ητάται 0-1 στην έδρα του από τη Λαμία, η οποία και εκτελεί τώρα ένα φάουλ. Παρ' όλα αυτά, ο ρυθμός του αγώνα έχει πέσει. Ο Πανετολικός προσπαθεί απλά να ξεφύγει από την πίεση της Λαμίας και να ισοφαρίσει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Πράγμα που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει. Μια σέντρα από αυτό το φάουλ, η οποία βρίσκει την μπάλα στην αγκαλιά του Γιάννη Ανέστη. Προσπαθούν πάλι να αναπτυχθούν από την άμυνα οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου. Μάρτενσον πίσω στον Κορνίλιους, αυτός το Λούκας, αυτός με τη σειρά του σεντεράρι. Ντουάρτε βγάζει όμορφα τον Καρέλι, ο οποίος πέφτει,
Ο Καρίλθιο Μεντόζα ήταν σε εκείνη τη φάση. Κανονικά, λέει ο διαιτητής, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι, ένα πλάγιο θα εκτελεστεί γρήγορα. Ναι, έχει πέσει μετά από αυτήν την πολύ όμορφη πάσα του Άρτε. Πέφτει με πάρα πολύ δύναμη πάνω του ο παίκτης Λαμίας. Δεν είναι, είναι ο Αποστολάκης αυτός που έχει βγει. Δεν τον περίμενα τόσο ψηλά ομολογουμένως. Ξαναπαίρνουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού. Προσπαθούν να αναπτυχθούν. Δεν τα καταφέρουν. Κλείνουν πολύ όμορφα τους χώρους οι παίκτες του Gianluca Festa. Φλόρες γυρίζει τον Κορνίλιους. Ντάγκο έχει κλειστεί. Εναλλάσσεται με τον Μεντόζα. Πατάει περιοχή. Γυρίζει στον Περέιρα. Αυτό στο Φλόρες και η μπάλα πάει όλο και πιο πίσω για τους παίκτες του Γιάννη Αναστασίου που δεν μπορούν να φτάσουν σε τελική, πόσο μάλλον καλή τελική. Μια μπαλιά στην αντιπίθεση για τη Λαμία είναι πάρα πολύ δυνατή. Πλάγιο για τον Πανετολικό. Εδώ θα ξαναδούμε την πολύ όμορφη κίνηση του Ντάγκο. Μπήκε μέσα, πάτησε περιοχή. Αλλά όταν γύρισε τον Περέιρα, αυτός δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη φάση ανάλογα. Ωραία κίνηση του Μεντόζα. Πασάρι, τον προλαβαίνει η αμυντική της Λαμίας τελευταία στιγμή. Πριν η μπάλα φτάσει στον Νίκο Καρέλη, ο οποίος δεν νομίζω ότι έχει συγχωρέσει τον εαυτό του για το χαμένο του τατέτ, παρότι κύρια ευθύνη φέρει η τρομερή απόκριση του Μπούγεν Σαράνοφ. Αναπτύσσεται από τα δεξιά. Φλόρες γυρίζει μπάλα στον αμυντικό μέσο του Πανετολικού, αυτό τον Κορνίλιους, ο οποίος έχει ανέβει πολύ, σε ρόλο εξαργείου περισσότερο και όχι center back. Περέιρα γυρίζει στον Φλόρες. Γλιστράει ο αγωνιστικός χώρος. Κρατάει ο Λούκας που δεν πιέζεται από κανέναν. Είναι μόνος του μαζί με τον τερματοφύλακα στο μισό του γηπέδου του Πανετολικού. Κλέβουν από τα δεξιά οι φιλοξενούμενοι με τον Σιμών και κερδίζουν και ένα φάουλ που στέλνει τον Πανετολικό στο δικό του μισό. Παραλαμβάνω, έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Ταϊρόν στην 21η φετινή του συμμετοχή, 25η στο πρωτάθλημα. Βλέπουμε πάλι το φάλ και το Σιμών από τον Ντάγκο, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος, αλλά δεν έχει καταφέρει να κάνει να γίνει αποτελεσματικός. Κρατάει εντός ορίων με τον Ταϊρόν η Λαμία. Συνεργάζεται πολύ όμορφα με τον Καραμάνο. Πέφτει ο Σιμών. Έχει όμως χώρο αφού προλαβαίνει να σηκωθεί. Κάνει την μπάλα από τον Μεντόζα. Και επιθετικό φάουλ του Ταϊρόν στον Περέιρα. Το 68ο λεπτό, καθώς σιγά σιγά φεύγει και το 7ο δεκάλεπτο αυτής της αναμέτρησης, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έχουμε δει κάτι θεαματικό μέχρι στιγμής, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, καθώς ο Πανετολικός είναι μια πολύ απειλητική ομάδα που τώρα φεύγει από τα δεξιά. Μένει να δούμε αν θα ξαναπροσπαθήσει να απειλήσει με σέντρα. Χάνεται η μπάλα για λίγο. Δεν καταφέρουν να την ξανακερδίσουν οι Γρινιώτες, παρότι αυτό φάνηκε εξ αρχής. Σιμών χάνει την μπάλα από τον Ντάγκο με τη βοήθεια του Μάρτενσον. Συγκλίνει ο παίκτης του Πανετολικού και σεντράρει εκεί που δεν προλαβαίνει ο συμπαίκτης του, ο Ντουάρτε. Και είναι πλάγιο για τον
για το σύνολο του Gianluca Festa. Αλφρέντο, I'm not so sure. Ας δούμε. Η Λαμία κρατάει, δεν έχει αφήσει τον Πανετολικό να κάνει μια ευκαιρία της προκοπής το δεύτερο ημίχρονο. Έχει κλείσει πάρα πολύ ωραία τους χώρους. Ο Πανετολικός δείχνει να έχει χάσει την δημιουργική του ικανότητα. Δύο αλλαγές τώρα για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Θα περάσει εκτός ο Νίκος Καρέλη, στη θέση του θα μπει ο συνονόματός του Νίκος Βέργος. Τριπλή αλλαγή μάλλον. Ο Αντούνιες είναι ένας. Μπαρμπόσα στη θέση του Μάρτινσον. Ενώ περνάει και ο Αντούνιες στη θέση του Περέιρα. Λογικά θα αλλάξει και ο σχηματισμός της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου, αφού ο Αντούνιος πέρασε στη θέση του Περέιρα, είναι αμυντικό χαφ. Ενώ ο Μπαρμπούς είναι δεκαρό εξτρέμ, 34χρονος Πορτογάλος με το νούμερο 10, ξεκίνησε καλού την σεζόν, δεν συνεχίζει με την ίδια δυναμική. Παρ' όλα αυτά θα δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι για την για το Πανετολικό, που έχει αλλαγή και στην αιχμή του δόρατος, στη θέση του center for, εκεί είναι αλλαγή προσώπου και όχι αλλαγή θέσης. Ένας center for μένει, απλά ονομάζεται πλέον Νίκος Βέργος και όχι Νίκος Καρέλης. Πήγε να βγάλει μια ωραία εναλλαγή και με τον Ντουάρτε. Ο Πανετολικός έχασε την μπάλα. 72 προσπαθούν να απειλήσουν οι Αγρινιώτες, χάνουν την μπάλα, διαμαρτύρονται για φάουλ. Τώρα κλέβουν παίκτες του Γιάννη Αναστασίου, Κορνίλιους που είχε ανέβει πάρα πολύ, σαν να μπλοκάρει. Ο Κορνίλιους είναι. Ο οποίος έχει πέσει κάτω μετά από σύγκρουση με τον Λούκας. Η ομάδα ποιότητα χάνει πάλι την μπάλα, ένα πλάγιο για τον Πανετολικό. Οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου κρατάνε την μπάλα. Επαναλαμβάνω, όμως δεν φαίνεται να ξέρουν πώς μπορούν να γίνουν απειλητικοί. Προσπαθεί ο Ντάγκο να επιλύσει, πετάει για το Σαράνοφ και διώχνει σε κόρνερ. Μεντόζα στο σημαίακι, ωραία. Δεν βρίσκει κανέναν, να πεδάει μπάρα και φεύγει. Και τώρα η Λαμία σε 2-1-2-3. Έρχονται και οι υπόλοιποι, πετάει την μπάλα, αλλά δεν βρίσκει κανέναν. Μπλοκάρει ο Ανέστης.
Ντάγκο, στο Βέργο, προλαβαίνει και αρπάζει ο Σαράνοφ. Το 75. Βλέπουμε τη φάση από που ήρθε το corner πριν, μια πολύ όμορφη σέντρα από τα δεξιά. Λούκας διώχνει εξ αρχής, πάει να αρπάξει ο Ντάγκο, πετάγει το Σαράνοφ και διώχνει σε corner, το οποίο δεν προσέφερε τίποτα στον Πανετολικό παρά μια ακόμα ανούσια κατοχή. Φλόρες προωθεί, προσπαθεί να βρει το Βέργο με μια πολύ παράτολμη παλιά, μάλλον πολύ φιλόδοξη, η οποία δεν απείλησε την ομάδα της Θεότητας. Αντέτσο. Σέντρα, εκεί που δεν βρίσκεται κανείς άλλος από τον Ντάγκο, προσπαθεί να προωθήσει για κάποιο συμπαίκτη του, αλλά εκεί υπάρχουν μόνο παίκτες της Λαμίας. Οι φιλοξενούμενοι κερδίζουν απλά για 76. Επαναλαμβάνω, το μάτι έχει χάσει το ενδιαφέρον στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια έκπληξη, αλλά θα είναι κόντρα στο ρυθμό του αγώνα. Η Λαμία τώρα στην κατοχή, με λίγους παίκτες προθυμένους. Δεν περίμενα κάτι περισσότερο. Δεν φαίνεται να έχει την επιθυμία να διπλασιάσει τα γκολ της Λαμία. Θα έπρεπε να ρισκάρει γι' αυτό. Μια σπουδαία ευκαιρία και λέμε γκολ! Γκολ για τη Λαμία από το πουθενά πάλι! Πανηγυρισμοί στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Σε μια αντεπίθεση που λέγαμε ότι δεν βιάζεται για να διπλασιάσει τα τέρματα της Λαμία. Το κάνει στο 77 με τον Χρήστο Ελευθεριάδη. Αλλαγή στη μια φαίνεται να είναι εκτεθειμένος. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι εκτεθειμένος ο Έλληνας επιθετικός. Δεν είναι εκτεθειμένος, θα ακυρωθεί στο site. Θα επέμβει το VAR και θα το ακυρώσει στο site. Είναι ωραία όμως και η πάσα και, και η εκτέλεση του. Πρέπει να είναι ο Ρώμαν. Όχι, ο Ελευθεριάδης είναι, νικάει τον Ανέστη σε αυτό το τετατέτ. Μετά από αυτή την πανέμορφη πάσα πρέπει να είναι του Μπεχαράνο. Αλλά είναι offside. Δεν μπορεί να μην ακυρωθεί offside. Προεξέχει το κεφάλι του Χρήστου Ελευθεριάδη. Αν μετρήσει το goal, ο Ελευθεριάδης θα φτάσει και αυτό στα 2 τέρματα για φέτος. Αλλά στο πρωτάθλημα τουλάχιστον. Αλλά όπως είπα, ο Έλληνας Extreme πρέπει να είναι offside. Θα έχουμε έλεγχο από το VAR στο 77 αυτό το goal. Και από την αλλαγή του ημιχρόνου μπήκε μέσα ο Ελευθεριάδης στη θέση του Μπαγκούρα. Στο 78, στο 77 μάλλον, σκόραρε. Να δούμε αν θα είναι offside. Σε μια καλή αντεπίθεση. Και δεν είναι. Δεν είναι offside. Το επικυρώνει ο Παπαδόπουλος. 2-0. Η ομάδα της Λαμίας φαίνεται να επικυρώνει το σκορ. Και τώρα εκτελεί γρήγορα ο Πανετολικός. Θέλω να δώσω επανάληψη αυτό το match, αυτό το goal. Καθώς ήρθα από το πουθενά σε μια ακόμα... Κλέβει η Λαμία με 3 εναντίον 6. Πλέον είναι 4. Ανατρέπεται ο εξτρέμ της Λαμίας χωρίς παράβαση, λέει ο Παπαδόπουλος, που ήταν πολύ κοντά στη φάση. Και τώρα Ντουάρτε από τα αριστερά συγκλίνει. Προσπαθεί να βρει στήριγμα. Δεν υπάρχει. Ο Πανετολικός έχει χάσει τελείως γραμμές του. Κορνίλιους
σε ρόλο αριστερού μπακ, πετάει την μπάλα πάνω στα κορμιά της φιλοξενούμενης ομάδας, σε πολύ μειονεκτική θέση τώρα ο Τίτορμος, που σεντράρει από το πουθενά ελπίζοντας να βρει κάποιο στήριγμα στην επίθεση, αλλά έτσι όπως παίζει δεν μου φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερες πιθανότητες να τελειώσει το παιχνίδι. Ναι, δεν είναι offside το Έλληνας μεσοεπιθετικός, καθώς καλύπτεται από την, από τον άλλο αμυντικό και όχι από αυτόν που είχε αναλάβει το μαρκαρισμά. Ήταν σίγουρα μπροστά από τον Κορνίλιους, αλλά ενώ τώρα περνάει και ο Απόστολος Βέλιος θα σου Καραμάνου. Αλλαγή και για τον Πανετολικό τώρα. Έξω Ντάρκο, μέσα ο Μόρσεϊ. Ο Μόρσεϊ που νομίζω ότι και αυτός κλείθηκε στην εθνική του. Ο Πανετολικός πρέπει να ανέβει πάρα πολύ αν θέλει να πάρει κάτι από αυτό το μάτς. Πολύ δυνατή μπαλιά. Out για τη Λαμία. Ναι, στην εθνική της Σιέρα Λεόνε ο Μόρσεϊ. Όντως δίκιο είχα. Κλείθηκε πριν 2 μέρες νομίζω. Έχει κλείσει πλέον τις αλλαγές του ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος δείχνει ότι μάλλον θα έχει χάσει το μάτς, αφού μέτρησε για αυτό τον γκολ του Χρήστο Ελευθεριάδη. Κρατάνε από τα πλάγια οι παίκτες του Πανετολικού και ένα πλάγιο το οποίο εκτελείται γρήγορα. Παραλίγο να κλέψουν οι φιλοξενούμενοι, τώρα ανεβαίνουν οι γηπεδούχοι με τον Αποστολάκη. Σέντρα, εκεί που είναι ο Βέργος, ο οποίος έχει κλειστεί όμως τρομερά. Ζητάει την μπάλα ο Φλόρες και την παίρνει και αυτός κλείνεται. Ντουάρτε! Τι πέταξε ο Ντουάρτε από εδώ. Ο Ντουάρτε είναι. Φετερίκο Ντουάρτε. Στο 83 δίνει νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Τρομερό σουτ στο 83 και γκολ από τον Φετερίκο Ντουάρτε. Περνάει και 2-3 μέτρα πίσω. Όχι, παραπάνω μέτρα. Πίσω από το τη γραμμή της περιοχής. Σουτάρει, αφήνει άγαλμα τον εκπληκτικό σήμερα Σαράνοβ. Και βάζει ένα γκολ που δεν περίμενε κανείς. Μόνο έτσι μπορεί να απειλήσει ο Πανετολικός. Δεν έχει καταφέρει να βάλει αποτελεσματικά την μπάλα στο κουτί, το οποίο υπάρχει στο οποίο υπάρχει και υπερπληθυσμός φιλοξενούμενων παιχτών. Ένα φάουλ τώρα για τον Πανετολικό, αλλά παίκτης Λαμίας είναι κάτω. Τι γκολ έβαλε ο Φεντερίκο Ντουάρτε, το το 4ο γκολ και για φέτος, πρέπει να είναι το 3ο στο πρωτάθλημα. Ναι, το 3ο του στο πρωτάθλημα είναι. Είναι το μόνος παίκτη των γηπεδούχων με 3 γκολ στη φετινή Super League. Ο Πανετολικός πρέπει να ανέβει, πρέπει να πιέσει κι άλλο αν θέλει να έχει πιθανότητες να πάρει κάτι καλό από αυτό το παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς χαμένο μάτς είναι που λέει ο λόγος. 1-2 είναι αυτή τη στιγμή.
έχει κλείσει τις αλλαγές του και τώρα θα τις κλείσει και ο Φέστα. Δύο αλλαγές για τη Λαμία, κλείνει και αυτή. Αλλαγές μπορεί να κάνει. Τζανετόπουλος στη θέση του Ρόμανιτς. Και Προβιδάκη στη θέση Ταϊρών. Λογικά είναι αναγκαστική αλλαγή, γιατί δεν βγάζει νόημα αλλιώς. Αλλαγή στην αλλαγή γίνεται ο Ταϊρών. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ναι. Κώστας Προβιδάκης περνάει στον αγωνιστικό χώρο, όπως και περνάει και ο Άνταμ Τζανετόπουλος στη θέση του Λάζαρ Ρόμανιτς. Μιας και φτάνουμε στη λήξη της αναμέτρησης, θέλω να σας πω, να σας υπενθυμίσω να κάνετε like και subscribe, να κάνετε follow στο Instagram, να κάνετε καμπανάκι στο YouTube για συνεχείς υπενθυμίσεις, για συνεχείς ενημέρωση για τα βίντεό μας, να είστε οι πρώτοι που θα τα βλέπετε, να δείτε τα τελευταία βίντεο τόσο του Μάλιαρη με τον... με τον Τζιάρα πρέπει να ήταν το βίντεο του συγκεκριμένο. Προσπαθεί ο Πανετολικός να δημιουργήσει συνθήκες επίθεσης, δεν τα καταφέρνει. Και η Λαμία θα βγει στην αντεπίθεση. Ο Κορνίλιους δεν καθαρίζει. Σουτ πάνω από τα δοκάρια. Στον Κώστα Προβιδάκη ανοιχτό σου που παίζει ως εξτρέμ. Σε 3-6-1 παίζει ο Φέστα. Για λόγους τακτικής και όχι για κάποιο τραυματισμό, ο Ταϊρών παίζει περίπου 30 λεπτά και αντικαθίσταται από τον Κώστα Προβιδάκη. Πλέον η Λαμία πρέπει να παίζει με το Βέλιο 3-6-1, είπαμε. Οπότε φαντάζομαι Λούκας, Αντέτζο και Τζανετόπουλος είναι τριάδα στην άμυνα. Τζανδάρης, Μπεχαράνο είναι οι δύο χαφ. Μάλλον περισσότερα 5-4-1 θα έλεγα εγώ. Δεν μπορεί να παίζει με τόσο εξτρέμ. Σαραμαντάς και Σιμών οι τα φτερά της άμυνας, ενώ εξτρεμομέση παίζουν ο Ελευθεριάδης με τον Προβιδάκη και μόνος του μπροστά ο Βέλιος. Να φάουλ που κερδίζει τώρα ο Πανετολικός, όλοι είναι στο κομμάτι της Λαμίας, στο μισό της Λαμίας. Η μπάλα χτυπάει στα σώματα, αλλά κρατάνε οι παίκτες του Πανετολικού. Φλόρες, διώχνει ο Αντέτσο, κρατάνε πάλι. Έχει πέσει κάτω ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Είναι... ναι. Ομολογουμένως, δεν φαίνεται να χτύψει ο Τζανετόπουλος. Αν και ήρθε σε σύγκρουση, δείχνει να πονάει πολύ όμως. Στο 89 κάνει το πρόσωπό του, έχει χτυπήσει το πόδι του ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Στο 89 είναι κάτω, καθυστερήσεις που θα δοθούν. Εννοείται παρακολουθείτε στο Vasco Sport τα αυριανά μάτς. Τα δίνει και ο φίλος μου Γάβι Πι. Στο από κάτω, στις 3.30 Παζιάν Ολυμπιακός, στις 7 Άρης Παναθηναϊκός,
και στις 7.30 το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Χωρίς να θέλω να υπονοήσω ότι το Άρης Παναθηναϊκός δεν είναι ντέρμπι και ίσως πιο σημαντικό. Δηλαδή έχουμε δύο ομάδες που καίγονται. Ενώ ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει άλλα πράγματα με τον Γκένε. Έχει, έχει δύο μεγάλα ραντεβού στην ιστορία του. Το ένα σαφώς πιο σπουδαίο. Δεν μιλάω για τίποτα άλλο εξ' από την αναμέτρηση με τη Μαρσέη στα προημιτελικά του conference. Έχει ξαναξεκινήσει ο χρόνος. Συγκλίνουν οι παίκτες του Πανετολικού. Με το Μόρσεϊ τώρα την μπάλα μια σέντρα, προσπαθεί να βρει το Φλόρες, προλαβαίνει ο Τζανδάρης και η Λαμία τώρα θα προσπαθήσει να βγάλει αντεπίθεση. Ελευθερίδης, ανατρέπεται, γύρισε στον αέρα ο Χρήστος Ελευθεριάδης καθώς τελειώνει το 90 λεπτό. Νευριάζει ο Ελευθεριάδης με τον Μόρσι, τον εξτρέμα από τη Σιέρα Λεόνε. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει ήδη στο πρώτο. Η Λαμία έχει κλειστεί. Ο Πανετολικός μείωσε με ένα σουτ προσευχή, το οποίο ήταν πανέμορφο, ομολογουμένως, αλλά δεν ήταν κάποιο αποτέλεσμα τακτικής ή εξαιρετικής επιθετικής επινόησης. Ήταν ένα πολύ ωραίο σουτ του Ντουάρτε στο 83. Νίκ, ελπίζω να άκουσες. Ντουάρτε στο 83, εδώ και ένα δεκάλεπτο, εδώ και 7-8 λεπτά, προηγείται με ένα γκολ και όχι με δύο η ομάδα του Gianluca Festa. Κλείνεται ο Ελευθεριάδης, ο Προβιδάκης δεν προλαβαίνει την μπάλα, είναι και ο Φλόρες, διώχνει ο Μόρσεϊ, πέφτει κάτω ένας παίκτης του Πανετολικού, με φάουλ, στο δεύτερο λεπτό, βλέπει την αγωνία ζωγραφισμένη στα μάτια του Γιάννη Αναστασίου. Το φάουλ θα εκτελέσει ο Ανέστης, αφού πρώτα ζητήσει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Το έχει κερδίσει ο Ντουάρτε, ο σκόρερ των Αγρινιωτών. Κιές και άλλο οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου έχουν 2 λεπτά. Ο Μπεχαράν έχει πάρει κίτρινη για αυτό το φάουλ στον Ντουάρτε. Φλόρες είναι πολύ δραστήριο σήμερα, είναι από τους καλύτερους που έχει του Πανετολικού. Κίτρινη και στον Ντουάρτε. Λογικά για κάποια ψυμαχία. Πολλές που γίνονται τώρα στα τελευταία λεπτά, όπως είδηστε. Ανεβαίνουν παίκτες του Πανετολικού. Με τον Αντούνιες. Προλαβαίνει ο Προβιδάκης αυτή την πάσα τον Μόρεσεϊ. Είναι κάτω παίκτη του Πανετολικού, ο οποίος φυσικά θα σηκωθεί γρήγορα. Είναι ο Μόρεσεϊ και ένα φάουλ στο τρίτο λεπτό. Μερικά εκατοστά έξω από ελάχιστα εκατοστά έξω από την μια πάρα πολύ ωραία κίνηση του Μόρεσεϊ. Κλέβει μια πάρα πολύ ωραία κίνηση του Προβιδάκη και περνάει τρίτο του Πανετολικού προσπαθώντας να ξεφύγει από την άμυνά του. Κλέβει ο Μόρσεϊ και όπως τεντώνεται για να πιάσει πάλι την μπάλα ο δεξής εξτρέμ του εξτρέμ τώρα, δεξής αμυντικός σε ρόλο εξτρέμ της Λαμίας, παραχωρεί το φάουλ, ένα φάουλ που στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων φέρνει όλον τον Πανετολικό πλην του τερματοφύλακά του τα καρέ του Μπόγιαν Σαράνοφ. Μπαρμπόσα ακουμπάει ο Σαράνοφ, όχι δεν έχει ακουμπήσει το πλάγι, είναι για τη Λαμία, με μερικά δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης. Εκτελεί ο Μπαρμπόσα από τα αριστερά το φάουλ, δεν βρίσκει κάποιο κεφάλι, παρότι η σέντρα είναι πάρα πολύ καλή, δεν βρίσκει ούτε τα χέρια του Σαράνοφ.
πιέζει ασφυκτικά τη Λαμία που εκτελεί αυτοπλάγιο, διώχνει παίκτες της. Να δούμε αν ο Παπαδόπουλος θα αφήσει κάποια δευτερόλεπτα ακόμα. Κοιτάει το παιχνίδι και σφυρίζει. Το τρίποντο είναι για την ομάδα της Φιώτιδας. Πανηγυρίζει. Αυξάνει κι άλλο την απόσταση από τον Απόλλωνα. Ένα-δύο. Η Λαμία παίρνει μια σπουδαία νίκη μέσα στο Αγρίνιο. Με τα γκολ να τα γράφει πρώτα ο Μανούσος στο 45 και ο Ελευθεριάδης στο 77, μείωσε ο Ντουάρτη στο 83, αλλά δεν, με ένα υπέροχο σούτ, αλλά δεν ήταν αρκετό για την, για τον Τίτορμο. Ο Πανετολικός ητάτε και θα περάσουμε σιγά σιγά στη βαθμολογία πριν, και, πριν δούμε και λίγο τα σκορ στα μάτς. Δεν είχαν τελειώσει τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Θα κάνουμε και μια βόλτα στη Super League 2 και θα κλείσουμε τη σημερινή αναμετάδοση. Στη βαθμολογία. Ο Όφι παραμένει στους 37 βαθμούς, αλλά τον ξεπερνάει. Ο Αστέρας είναι πλέον στους 38 βαθμούς. Ο Όφης στους 37. Ο Πανετολικός παραμένει στους 32 και ο Βόλος στους 30. Ο Ιωνικός πλησιάζει την ομάδα της Θεσσαλίας στους 29, ο Ατρόμητος 26, η Λαμία 21, ενώ ο Απόλλων είναι πλέον 8 πόντους πίσω από την ομάδα της Θεότιδας και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να ανατρέψει την εισβάρος του κατάσταση. Λογικά θα είναι η πρώτη ομάδα που θα βρεθεί στη Super League 2, με τη Λαμία να βάζει γερή υποψηφιότητα, αλλά να μην είναι ακόμα τίποτα σίγουρο. Για τον αγώνα μπαράζ, έτσι όπως φαίνεται να πηγαίνουν τα πράγματα, με τον δεύτερο της Super League 2. Τώρα πώς θα βγει ο πρώτος και ο δεύτερος, αφού είναι δύο όμιλοι, δεν ξέρω, μάλλον θα παίξουν κάποιο τελικό μεταξύ τους. Δεν κατάφερε ο Πανετολικός να κάνει κάτι σε αυτό το μάτς. Έβαλε ένα γκολ με τον Ντουάρτε. Η Λαμία δεν ήταν καλύτερη, αλλά κλείστηκε πάρα πολύ ωραία, ήταν πολύ πιο αποτελεσματική. Είχε μεγαλύτερη φάση του αγώνα πλην τον γκολ, ήταν το χαμένο του Νίκο Καρέλη. Και πριν σας αποχαιρετήσω, περνάμε στα μάτς. Των μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης. Η Οσασούνα νίκησε τη Λεβάντε 3-1 τελικό. Σε λίγο αρχίζει ο αγώνας στη Ράγιο Βαγεκάνο με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μια Ατλέτικο Μαδρίτης που θέλει να κρατήσει όποια απόσταση γίνεται με την Μπαρτσελώνα. Η Μπάγεν τελείωσε και αυτή 4-0. Έβαλε ακόμα ένα γκολ. Υπενθυμίζω τα προηγούμενα, αλλά και τον πιο πρόσφατο σκόρερ που είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος έχει σκοράρει και με πέναλτι στο 45, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων τέλος πάντων. Νιαντζού και Κομάν, τα άλλα δύο γκολ. Στην Ιταλία, η Ίντερ τελείωσε στη σοπαλία με τη Φιωρεντίνα 1-1. Ενώ οι Γάλλοι. Στη Γαλλία το μάτς της Ναν με τη Λίλ αρχίζει σε περίπου μισή ώρα. Επαναλαμβάνω, αύριο θα έχουμε εδώ όλα τα μάτς των play-off της Super League και την αναμέτρηση του Pass με τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον Άρη και τον αποδεκατισμένο Παναθηναϊκό και στις 7.30 τον ντέρμπι των Δικεφάλων. Αλλά θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μάλλον σχεδόν σίγουρα θα έχουμε ή την αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη για το τελικό του Indian Wells απέναντι στο νούμερο 4 της κατάταξης, την Πολωνή Ίγκα Σιόντεκ, από την οποία έχει πάρει 3 νίκες και μία ήττα η Ελληνίδα πλέον
νούμερο 3 της κατάταξης. Είναι απίστευτο αυτό. Έχουμε δύο Έλληνες στην πεντάδα που φλερτάρουν συνεχώς με την τριάδα. Είναι κάτι που δεν ξέρω ποιος από εσάς θα το πίστευε πριν μια δεκαετία. Περνάμε και λίγο στο Super League 2 και κλείνουμε τη σημερινή μας αναμετάδοση και φυσικά τη δεύτερη αγωνιστική των play-outs της Super League Interveden. Δεν θα δούμε τους αγώνες, θα δούμε λίγο τη βαθμολογία. Μάλλον ας δούμε και τους αγώνες, αν έχουμε λίγο χρόνο. Για την 25η αγωνιστική, η ΑΕΚ Β' ανοίξε τη Ζάκυνθο. Η Αναγέννηση έχασε 2-3 από τη Λάρισα σε ένα ντέρμπι μεταξύ στο ντέρμπι της Θεσσαλίας. Η Βέρεια τον Ολυμπιακό Β' 1-0. Ο Παναθηναϊκός 3-0 το Διαχώρα με γκολ του Μαρτίνη, του Μαραθωνίτη και του Αλμπάνη. Έχει αρκετές απουσίες και ο Παναθηναϊκός Β' πολλοί παίκτες του κλήθηκαν να αντικαταστήσουν τις τεράστιες απουσίες που έχει η πρώτη ομάδα ενώπιση του ντέρμπι με τον Άρη. Ο Ηρακλής με τον Πανσερωτικό παίζουν αύριο, η Επίσκοπη με την Καλυθέα, η Φυσιά με τον με την Ιεράπετρα, ο Καραϊσκάκης Άρτας με τον Αστέρα Βλαχιώτης επίσης, Πιερικός Τρίκαλα, Καλαμάτα Κισαμικός, Λεβαδιακός Ηρόδοτος, Καβάλα Νικηβόλου, Θεσπρωτός Ολυμπιακός, Απόλλων Πόντου, Απόλλων Λάρισας επίσης, Ρόδος Γάλεο και η αναμέτρηση της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ στην Ξάνθη. Περνάμε λίγο στις βαθμολογίες. Το πρώτο γκρουπ. Η Βέρεια δείχνει σιγά σιγά να κλειδώνει την πρώτη θέση, παρότι έχει έναν αγώνα περισσότερο από τη Λάρισα. Η ομάδα της Μακεδονίας έχει 58 βαθμούς στους 24 αγώνες, ενώ η Θεσσαλή είναι στους 50 στους 23. Σε τόσους αγώνες 44 πόντους έχει η Αναγέννηση, η Ξάνθη 36-22, η Νίκη 35-23, ο Ηρακλής 33 σε 23 αγώνες, σε 22 αναμετρήσεις ο ΠΑΟΚ Β έχει 32 πόντους, ο Αλμοπός Αριδαίας 31 σε 23 μάτς, σε τόσα Ολυμπιακός Β έχει 29 βαθμούς, ο Θεσπρωτός ένα μάτς λιγότερο έχει 24, 22 μάτς έχουν ο Απόλλων Πόντου και ο Απόλλων Λάρισας που έχουν ισάριθμους πόντους, ο Πανσεραϊκός επίσης με 22 μάτς έχει 2 πόντους λιγότερους, 20. Τα Τρίκαλα επίσης, αλλά με έναν αγώνα περισσότερο, 23 αγώνες. Ο Πιερικός είναι η ομάδα με τους λιγότερους αγώνες, όπως και ο Ολυμπιακός Βόλου, όπως και η Καβάλα έχουν 21 αγώνες, με τους δύο πρώτους να έχουν 19 πόντους και την ομάδα της Μακεδονίας, η οποία κατεβαίνει συχνά με θέσεις ανάγκης, να είναι τελευταία με 16. Στον Β' όμιλο, ο Λεβαδιακός έχει 44 πόντους σε 4 βαθμούς, 21 αγώνες, όσο έχει και η Καλαμάτα με ένα μάτς περισσότερο. Καλυθέα σε 21, επίσης 42 βαθμούς. Κισαμικός 40 σε 23, όπως και η Κηφισιά. Η ΑΕΚ Β' 37 σε 24, η μόνη ομάδα μέχρι τώρα που έχει 24 αγώνες. Το Εγάλαιο 35 σε 21, η Επισκοπή 34 βαθμούς, 23 αγωνιστικές. Ο Εργοτέλης σε εισάριθμιση έχει 33 βαθμούς. Επίσης 23 αγώνες και 29 πόντους έχει ο Παναθηναϊκός. Η Ιεράπετρα 27, αλλά με ένα μάτσι λιγότερο. Η Ρόδος σε 23 παιχνίδια έχει εισάριθμους πόντους. Ο Καραϊσκάκης το ίδιο, αλλά έχει δώσει 22 μάτς, άρα έχει 22 πόντους. Όσο έχει και ο Διαγόρας με 2 μάτς περισσότερα. Ο Ηρόδοτος με 22 αγώνες έχει 20 βαθμούς. 18 Αστέρας Βλαχιώτης και τελευταία η Ζάκυνθος με 23 αγώνες και 15 πόντους. Μιας και κλείνουμε, θέλω να σας ευχαριστήσω, θερμά που ήμασταν μαζί μου. Θέλω να κάνετε like, θέλω να κάνετε subscribe. Φεύγοντας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σε αυτό το match της πρεμιέρας των playouts. Καλό βράδυ σε όλους, καλή συνέχεια και καλή θέαση των αυριανών αγώνων των playoffs της Super League Interveden, αλλά και ένα match ακόμη θα είναι είτε ο τελικός της Μαρία Σάκαρη είτε το μεγάλο κλασικό μεταξύ των δύο μεγαθυρίων, των δύο υπερδυνάμεων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου,
και φυσικά της της Ιβηρικής Χερσονήσου. Δεν μιλάω για κανένα άλλο μάτς εκτός από το θρυλικό Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Είτε το περιγράψουμε είτε όχι. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό μάτς. Θα είναι το πρώτο κλασικό του Τσάβη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήσασταν μαζί μου. Καλό βράδυ και καλή ξεκούραση σε όλους.